εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον Βασίλη τον Σκουντή και τον Ευαγγέλη τον Ιωάννου. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω ότι το ίδιο πιστεύει και ο Βαγγέλης. Και χαρά ιδιαίτερη και τιμή να μοιραστούμε λίγο χρόνο με όλους όσοι έτσι θα μας παρακολουθήσουν, θα συντονιστούν και θα μας παρακολουθήσουν να πούμε μερικά πράγματα για αυτό που πολύ αγαπάμε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Χρόνια πολλά και όλους. Χρόνια πολλά. Αρχικά, έτσι πριν ξεκινήσουμε, για πείτε μας πώς θα περνάτε αυτόν τον καιρό στο σπίτι με όλη αυτή την ιστορία, την πανδημία του κορονοϊού. Να σε προλάβω, Αντώνη, να μπορούμε να εκφράσουμε, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν μια ιδέα για την ιστορία του κυπριακού μπάσκετ και όχι μόνο αυτή, επειδή είναι πολύ, πολύ νοπός ο γαμός, έφυγε από τη ζωή μια πολύ εμβληματική φιγούρα, έτσι δεν είναι, ο Ερμής ο Χριστοδούλου, που σημάδεψε με το πέρασμά του κυπριακού μπάσκετ, οπότε να αφιερώσουμε έτσι μια-δυο κουβέντες και να πούμε ένα ελαφρύ το κόμμα που τον σκεπάσει. Νομίζω ότι άνθρωποι που φεύγουν και έχουν σημαδέψει με την παρουσία τους ανεξίτηλα το γίγνεσθε ενός αθλήματος, πραγματικά αξίζουν μια κουβέντα και όχι σαν και καλά παρηγορητική, αλλά ήταν και μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτό ήθελα να πω. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση, νομίζω ότι είναι ποτέ άλλοτε ένα κλισέ σαν ψάρια έξω από το νερό. Το κλισέ σαν ψάρια έξω από το νερό δεν ίσχυε και δεν μας αντιπροσώπευε όλους. Γιατί η δική μας ζωή, όπως και των αθλητών, εμείς είμαστε εδώ για να καταγράφουμε τη δράση των αθλητών. Όταν δεν υπάρχει αθλητική δράση, προφανώς και εμείς μαραζώνουμε. Ο καθένας προσπαθεί, νομίζω, και ο Βαγγέλης το ίδιο, και εσύ το ίδιο, και όλοι μας, να το ξεπεράσουμε. Όχι σαν και καλά, γιατί χρειαζόμαστε μια αποτοξίνωση, αυτή είναι ανεπιθύμητη. Αλλά κάνοντας άλλα πράγματα στη δουλειά μας, δημιουργικά, και περιμένουμε, ανυπομονούμε και μακάρι αυτό αυτή τη στιγμή να μην αργήσει, που θα δούμε να ξανανοίγουν τα γήπεδα και να υπάρχει επανεκκίνηση όπου αυτή μπορεί να υπάρξει. Έχουμε περάσει ήδη τις τέσσερις φάσεις, όπως λένε, της πανδημίας. Βρισκόμαστε στην πέμπτη φάση, στη φάση της επόμενης μέρας. Και τώρα σκεφτόμαστε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο, υπήρχε ο φόβος της επίσκεψης του ιού, υπήρχε ο φόβος των συμπτωμάτων, η αναζήτηση πληροφοριών, η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα. Τη δεύτερη εβδομάδα ίσως κάπως να υπήρχε μια ανησυχία για το τι θα συμβεί στον επαγγελματικό μας χώρο ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν θα ανοίξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και πότε. Τις δύο πρώτες εβδομάδες ουσιαστικά βιώσαμε το απόλυτο lockdown. Την τρίτη εβδομάδα αρχίσαμε να κουραζόμαστε κατά κάποιο τρόπο από την πολλή κλεισούρα. Και την τέταρτη εβδομάδα μπήκαμε στην διαδικασία σκέψης για το τι μελιγενέστε. Και να, εδώ βρισκόμαστε τώρα στη φάση της επόμενης μέρας για το πότε θα αρχίσουν και πάλι οι δραστηριότητες, επειδή εμείς μιλάμε για μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο ή με τα σπορ που γίνονται σε ανοιχτό χώρο, μάλλον πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Πόσο θα το δούμε, θα το πούν οι ειδικοί. Η FIBA πρωτοπόρησε και έδειξε δυνατά, γρήγορα, καλά αντανακλαστικά, πήγε τις διοργανώσεις για τα τέλη του Σεπτέμβρη και τις κόλλησε πριν από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, όπως το Final Eight που ανακοίνωσε για το Basketball Champions League. Η Ευρωλίγκα το τρενάρει, εκεί βεβαίως τα νούμερα από πλευράς εσόδων από χορηγούς και τηλεοπτικά δικαιώματα είναι μεγαλύτερα. Βάζει ένα deadline στις 24 Μαΐου. Ανακοινώνει και την έσχατη λύση του Final Eight σε EuroCup στις αρχές του Ιουλίου και στην Ευρωλίγκα στα τέλη Ιουλίου. Αναλόγως σε μια πόλη, σε μια χώρα, σε μια πόλη, για να μαζευτούν εκεί οι αποστολές των ομάδων. Αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα και αν υπάρξει και απόλυτη συμφωνία. Πάντως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό ότι έχουν διαφωνήσει. Δεν θέλουν να συνεχιστεί φέτος η διοργάνωση, να θεωρηθεί των πραγμάτων ως μη γενόμενη, να αποφασιστεί ότι η κατάταξη ισχύει όπως την αφήσαμε τη μέρα που ανακοινώθηκε η καραντίνα. Τέλος πάντων, να βρεθεί μια λύση, αλλά χωρίς να ξαναπαίξουν οι ομάδες. Άρα, στα μπασκετικά έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα, ομόφωνα, έχει σταματήσει. Μένει να βρεθεί η χρυσή τομή,
μεταξύ του ΕΣΑΚΕ, της Ένωσης των Ομάδων, δηλαδή της Ένωσης των ΚΑΕ, με τους παίκτες για τις αποζημιώσεις. Η Ομοσπονδία, ενώ αρχικά έλεγε ότι θα γίνουν τα πρωταθλήματα Α2 και κάτω, Β, Γ, Εθνική, μάλλον υπαναχωρεί, ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα, ούτε εκεί βλέπουμε δράση. Η FIBA πήγε για το Σεπτέμβρη. Το NBA περιμένει και θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες, θα μπουν λογικά στα μέσα Μαΐου για προπονήσεις. Αρχικά μόνοι τους οι παίκτες από την 1η Μαΐου, όλοι μαζί οι ομάδες, οι παίκτες από τις 15 Μαΐου, και να δούμε πότε, μετά από ένα μήνα, ίσως να έχουμε κάποια δράση. Και η Ευρωλίγκα, αν θα προλάβει να τελειώσει τη διοργάνωση τον Ιούλιο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Βασίλη, συμφωνείς? Έχουμε χάσει τον ήχο με το, από τον Βασίλη. Yeah, για κάποιο λόγο και εγώ τον Βασίλη τώρα δεν τον ακούω. Να κοιτάξει λίγο στο monitor του, αν είναι από υπολογιστή, από κινητό, γιατί χάσαμε τον ήχο του για λίγο. Ναι, ναι, έχουμε χάσει για λίγο τον ήχο. Όχι, δεν σε ακούμε, Βασίλη. Πρέπει να προσπαθήσει εκ νέου ο Βασίλης για να τον ακούσουμε. Έβαλα εγώ τις βασικές πληροφορίες στη συζήτηση, στο τραπέζι. Αντώνη, στην Κύπρο είναι τα ίδια δεδομένα, δηλαδή τα πρωταθλήματα και βασικά της πρώτης κατηγορίας, το πρωτάθλημα θα γίνει? Το πρωτάθλημα σε πρώτη κατηγορία σε άντρες και γυναίκες έχει διακοπεί οριστικά. Δεν θα γίνει πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχει μια εκκρεμότητα η απόφαση του πρωταθλητή, η οποία δεν έχει πάρθει ακόμα. Αν θα υπάρξει πρωταθλητής ή αν θα ακυρωθεί η σεζόν και θα διαγραφεί εντελώς από τα πρακτικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε την απόφαση της Ομοσπονδίας, η οποία θα έρθει λογικά μετά το πολύ την ιστορία με τον κορονοϊό. Τα μικρότερα πρωταθλήματα, αναπτυξιακό κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, δεύτερη κατηγορία, το πρωτάθλημα. Υπάρχουν μόρια στα αναπτυξιακά και στα εφηβικά, παιδικοεφηβικά. Υπάρχουν μόρια όπως υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή οι νικητές του σχολικού πρωταθλήματος παίρνουν κάποια μόρια για την είσοδό τους στις πανεπιστημιακές σχολές? Γιατί ένας προβληματισμός της Ομοσπονδίας είναι αυτός, για το αν θα πρέπει τουλάχιστον να παίξουν αυτές οι ηλικίες για να πρημοδοτηθούν με το 10% ή όπως έχει η μοριοδότηση πλέον επικρατήσει για την είσοδο των παιδιών στα πανεπιστήμια. Υπάρχει και στην Κύπρο αυτό ή δεν υφίσταται? Όχι, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Υπάρχει σε πολύ μικρό. Άρα μάλλον δεν θα γίνουν ούτε τα μικρά, ούτε τα παιδικοεφηβικά. Βασίλη, για προσπάθησα άλλη μια φορά, μήπως σε ακούμε τώρα. Δεν ξέρω να μας ακούει κιόλας ο Βασίλης. Μήπως πρέπει να του στείλουμε ένα μήνυμα για να ξαναμπεί? Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το κάνω για τώρα μόλις. Να κάνει μια προσπάθεια να ξαναμπεί στο live για να είναι στην κουβέντα. Όχι, δεν μπορεί να ακουστεί ο Βασίλης. Έχει χαθεί ο ήχος του. Ενώ τον βλέπω καθαρά εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Για κάποιο λόγο είναι εκτός καναλιού ήχου. Εντάξει, του έστειλε το μήνυμα να το δει, να βγει και να ξαναμπεί, να δοκιμάσει να βγει και να ξαναμπεί. Βαγγέλη, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα με τον Βασίλη, επειδή έχω κάποιους φίλους δημοσιογράφους, περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και είχαν την απορία, μια ερώτηση που μου βάλανε για να σας κάνω σήμερα, είναι πώς αποφάσισατε να ασχοληθείτε αποκλειστικά με το μπάσκετ ως δημοσιογράφη τη στιγμή που η Ελλάδα ήταν και είναι ποδοσφαιρά κρατούμενη? Καλό ερώτημα, καλό ερώτημα. Βεβαίως, κατά διαστήματα, εγώ και ο Βασίλης έχουμε γράψει και για το ποδόσφαιρο. Έχουμε ακολουθήσει αποστολές σημαντικές και προετοιμασίες ομάδων. Όταν ήμουνα στο ΦΟΣ είχα μεγάλα ρεπορτάζ για τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός στο τέλος δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, Ζιωβάνι Ζάχοβιτς, Καρεμπέ, Ζελίας και ούτω καθεξής. Αλλά με τον μπάσκετ ασχοληθήκαμε εγώ προσωπικά, επειδή έπαιζα κιόλας, μου άρεσε περισσότερο, επηρεασμένος 100% από τον άθλο
του 1987. Στη Γυμναστική Ακαδημία, γιατί αυτή ήταν η πρώτη μου σχολή, είχα ειδικότητα μπάσκετ. Όλα δηλαδή οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάπως έτσι κάναμε στην πραγματικότητα αυτό που μας άρεσε, το χόμπι μας, το κάναμε επάγγελμα. Και το μπάσκετ ήταν το νούμερο ένα τη δεκαετία του 90. Εγώ άρχισα τη δουλειά ο Βασίλης πολύ νωρίτερα, σίγουρα, πολλά χρόνια νωρίτερα. Εγώ άρχισα την σεζόν 91-92, όντας φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Το μπάσκετ ήταν στα καλύτερά του και η Θεσσαλονίκη ήταν στα μπασκετικά καλύτερά της, με την αυτοκρατορία του Άρη να πηγαίνει προς τη δύση της και τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρωτοκαθεδρία για λίγο καιρό, μέχρι να κάνει ένα μεγάλο σερί Ολυμπιακός και να ακολουθήσει η δυναστεία του Παναθηναϊκού για να φτάσουμε στη δεκαετία που διανύουμε, μάλλον τη δεκαετία που ολοκληρώνεται τώρα, με τα γνωστά δεδομένα και τα γνωστά αποτελέσματα. Είχες ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, σαν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ το 1991. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, και... ακριβώς. Ήταν η τελευταία χρονιά του Dragan Sakota και η έναρξη της συνεργασίας με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ναι, ως βοηθός ρεπόρτερ πρώτα και μετά όταν ήρθε ο Ίβκοβιτς ως βασικός ρεπόρτερ στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Καταρχάς, μια εφημερίδα που δεν εκδίδεται πλέον. Είχε δύο αθλητικές εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη, τα Σπορ του Βορρά που επίσης δεν κυκλοφορούν πια, και την Αθλητική Μακεδονία Στράκης τότε. Και παράλληλα εργαζόμουν και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, που παραμένει ακόμα το πρώτο σε ακροματικότητα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Στα αθλητικά πάντα εγώ και δι' στα μπασκετικά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχες περιγράψει τον Ντούσαν Ίβκοβιτς με... είχες γράψει ότι είχες πει, δεν μπορώ να το θυμηθώ σωστά, ότι ήταν ο άνθρωπος που ήρθε στην Ελλάδα και μιλούσε με ορολογίες που πραγματικά δεν τις γνωρίζαμε. Ήταν πρώτη φορά που βούτσαν. Είναι αλήθεια ότι έβαλε στην καθημερινότητά μας ορολογίες, μπασκετικές, συστήματα και πολλά στοιχεία από την προετοιμασία της ομάδας, το κοουτσάρισμα της ομάδας, την τεχνική ανάλυση των παιχνιδιών, που μέχρι τότε, δεν το κρύβω, δεν ήταν ευρέως γνωστά. Τα γνώριζε μια μικρή ομάδα ανθρώπων και ειδικών μάλιστα ανθρώπων που ασχολούνταν με τον μπάσκετ. Δηλαδή τα γνώριζε μόνο η κλειστή ομάδα, η κλειστή κάστα των προπονητών του πρώτου επίπεδου. Ο απλός ο κόσμος δεν ήταν μοιημένος τόσο πολύ με το μπάσκετ. Και δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι όπως και τότε, ακόμα και τώρα, ακόμα και τότε στις καλύτερες εποχές του μπάσκετ, ο τύπος, ο ελληνικός τύπος, φαντάζομαι ότι το ανάλογο το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, ποδοσφαιροκρατείται. Και τότε ποδοσφαιροκρατείτο και τώρα ποδοσφαιροκρατείται. Δηλαδή κυριαρχεί το ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ και παίρνει τη μερίδα του λέοντος ακόμα και στα δικά του εντός εισαγωγικών πέτρινα χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι, για να το κάνω αυτό απολύτως κατανοητό, ότι νικήσαμε τους Αμερικανούς το 2006. Παντού ήταν πρώτο θέμα αυτή η νίκη την επόμενη μέρα, και όταν χάσαμε 48 ώρες μετά από την Ισπανία στον τελικό, αυτομάτως πρώτο θέμα ο μισός ελληνικός τύπος είχε το ποδόσφαιρο και η εθνική είχε πάει δεύτερο θέμα. Βασίλη, μας ακούς τώρα και σε ακούμε? Για κάνε μια προσπάθεια. Ελπίζω να με ακούτε τώρα. Καθαρά, καμπάνα τώρα. Εγώ τουλάχιστον, ο Αντώνης θα μας πει. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Βασίλη, κάναμε μια, όσο δεν είσαι κοντά μας. Συγγνώμη για την δυσλειτουργία. Νομίζω έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον Βασίλη. Έλεγα λοιπόν ότι όση ώρα έλειπες, έκανα μια ερώτηση στον Βαγγέλη τον Ιωάννου, που μου την κάνανε συνάδελφοι δημοσιογράφοι που εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με το ποδόσφαιρο, και με ρώτησαν να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε αποκλειστικά με τον μπάσκετ ως δημοσιογράφοι,
Παρά το γεγονός ήταν, ειδικά στα χρόνια σου, Βασίλη, ποδοσφαιροκρατούμενη η Ελλάδα. Ήταν ποδοσφαιροκρατούμενη. Εγώ, για να πω την αμαρτία μου, συνέπεσε να... πριν από τον μπάσκετ να ασχοληθώ με ένα άλλο άθλημα που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι η αδυναμία μου, μπορεί να το αγαπάω και λίγο περισσότερο από τον μπάσκετ, και είναι το water polo. Επειδή έτυχε το 1979, εκεί που συνέπεσε επίσης με δύο μεγάλους τριάμβους μέσα σε 15 μέρες της εθνικής ομάδας μπάσκετ, που νικήσαμε δύο φορές την πρωταθλήτρια κόσμου την προηγούμενη χρονιά και χρυσή Ολυμπιονίκη της επόμενης στη Μόσχα, τη Γιουγκοβαλκανικούς αγώνες και μία Μοσχυριακούς. Δεν ήταν βεβαίως αυτή με πλήρη σύνδεση. Ένα από τα πρωτόλια μου ήταν να είναι στο water polo, ένα περιβόητο ντέρμπι εθνιφάδα που έδειξε 5-5 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο. Αλλά νομίζω ότι σιγά είχε έρθει ο Γκάλης, ερχόταν ο Γκάλης τότε, υπήρχε το άστρο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτές οι δύο νίκες, πολλοί κόσμος στο ποδόσφαιρο, λίγο στο μπάσκετ, πιο υποτιμημένο βεβαίως το άθλημα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι Γιάννη Ρο τότε που έστω και τα πρωτολιά του δεν ήταν και μπασκετικά, αλλά ήταν και ποδοσφαιρικά. Εγώ, για παράδειγμα, το πρώτο κομμάτι επισήμως που έγραψα με την υπογραφή μου στο Φως των Σπόρων ήταν ένα ποδοσφαιρικό μάτς της κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος εδώ στον Πειραιά. Αλλά σιγά σιγά αυτό έχει να κάνει και είναι και ένα θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού πια για τους νεότερους συναδέλφους μας, και εγώ το βάζω πάντοτε στο τραπέζι και με το Βαγγέλη κιόλας την χάνει να μοιραζόμαστε, δεν λέω να είμαστε προφεσόροι και καθηγητές και τις γνώσεις μας σε ένα δημοσιογραφικό σχολείο, ότι άλλο ενδεικνύουν η εξειδίκευση, άλλοτε ήταν καλύτερο να έχεις μια γενική γνώση. Εμείς διαλέξαμε, ή τουλάχιστον δεν θα έλεγα ότι συρθήκαμε, επιλογή ήταν, ενσυνείδητη επιλογή, να εξειδικευτούμε ο καθένας σε ένα άθλημα. Νομίζω ότι πια οι εποχές επιβάλλουν ένας δημοσιογράφος, και εγώ αυτό δίνω συμβουλή σε εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, ότι είναι καλύτερα να έχει μια γενικότερη γνώση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κιόλας σε περισσότερα πράγματα στην εποχή μας. Αλλά ήταν μια εντελώς διαφορετική εποχή. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, γράφαμε στο χέρι. Η πιο προνομιούχη εξημών γράφαμε στη γραφομηχανή, δεν μπορούσαμε να στείλουμε email, αλλά στέλναμε με το τέλεφαξ ή δίναμε τηλεφωνική ανταπόκριση. Και πάλι που άρχισα να διακονώ αυτό το χόμπι που το έκανα επάγγελμα και παραμένει ψώνιο και ψύχωση, έχουν περάσει ακριβώς 42 χρόνια. Οπότε είναι πραγματικά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην αντέχει σε συγκρίσεις που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές σε σχέση με την εξέλιξη. Γιατί, για να βάλω κιόλας μια τελεία, είναι ένα επάγγελμα και μια ενασχόληση. Όλη η αθλητική βιομηχανία, αλλά και η δημοσιογραφία και όχι μόνο αθλητικό ρεπορτάζ, που εξαρτώνται πάρα πολύ σε καταλυτικό βαθμό από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έχουν αρχίσει και καταφτάνουν οι πρώτες ερωτήσεις από τον κόσμο. Η Χριστίνα Σκέτζιου χαρακτηρίζει τον Βαγγέλη Ιωάννου γλωσσοπλάστη και είδωλο, με τα απίστευτα nicknames στους παίκτες. Ξέρω ότι ο ενθουσιασμός στις περιγραφές είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει και τους δύο. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στην πληροφορία που δίνουμε στον ακροατή? Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην Χριστίνα που την έχουμε γνωρίσει και εγώ και ο Βασίλης εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, συνεργάτης και εδώ στην Κύπρο, αρκετά. Έχουμε κάνει και εκδηλώσει μαζί με την Κυπριακή Αναπερατήρια και θα κάνουμε κι άλλο το μέλλον. Η Χριστίνα, λοιπόν, θα κάνει και διεθνή καλύτερα. Θα βγει δηλαδή για την Κύπρο, που θεωρώ Ελλάδα, δεν τη θεωρώ εσωτερικό. Άρα θα κάνει και διεθνή καριέρα κατά τα φαινόμενα, διότι βλέπω ότι ενδιαφέρθηκε και η Deutsche Welle και της έκανε μεγάλο αφιέρωμα. Τα βίντεο υπάρχουν ήδη στο Facebook και στα υπόλοιπα social media. Της έκαναν μεγάλο αφιέρωμα ως η γυναίκα GM στο χώρο του μπάσκετ, που σπανίζει. Στην CSKA Μόσχας υπήρχε ένα δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ψάχνεις με το μπουφέκι να βρεις γυναίκες που να έχουν τέτοιο σημαίνοντα ρόλο σε μια επαγγελματική ομάδα μπάσκετ και να τις ευχηθούμε να κάνει, Βασίλη, διεθνή καριέρα. Καταρχάς, να πούμε αυτό, έτσι, για τη Χριστίνα.
Όσο για τα υπόλοιπα, ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Είναι αλήθεια ότι με τον Βασίλη έχουμε κάνει τα καλύτερα δίδυμα στις περιγραφές, διότι ο Βασίλης, να το πω εγώ για να μην μιλάω ο ίδιος για τον εαυτό του, του αρέσει να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες την ώρα του αγώνα, πέρα από την περιγραφή, πέρα από το καθιερωμένο, το συνηθισμένο play-by-play. Εγώ είμαι πιο λιτός, αλλά όπως λες, μ' αρέσουν τα παρακούτια του παίκτες, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Με παρακούτια που έδιναν οι προκάτοχοι δική μας και στο γραφτό τύπο και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, είναι κάτι που έχουν λανθάρει οι Αμερικανοί και έχουν κοπιάρει, ας πούμε, με την καλή έννοια όλοι οι υπόλοιποι αθλητικογράφοι στον πλανήτη. Και πολλές φορές μεγεθύνεται και η επιτυχία ή η αξία ενός παιχνιδιού, μιας ομάδας, ενός αθλητή, όταν του κολλάς και ένα παιχνίδι αρχίζει να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του. Ο Τζόρνταν, που είναι και επί των ημερών, καθιερώθηκε ως αέρινος. Ο Τζόνσον ως Μάντρικ για τις υπάρχει. Για να μην αναφέρω τώρα εκατοντάδες παλατσούπια. Δίνουν ένα λακοπίπερο στην όλη μετάδοση. Όσο για την ιστορία, θα ακούσω την άποψη του Βασίλη, που είναι και μεγαλύτερο και έχει και περισσότερα χρόνια εμπειρίας. Το θέμα είναι να το ζεις το άθλημα και να μεταδίδεις αυτό που βλέπεις, ό,τι βγάζει από μέσα σου, ότι εκείνη την ώρα αισθάνεσαι. Χωρίς να φτιάχνεται τη σκοπιμότητα, γιατί πάντα θα υπάρχει αυτή το μυαλό των κακοπροαίρετων, ότι φώναξες περισσότερο στην μια φάση για να υποστήριξεις μια ομάδα ή τον ένα παίκτη και λιγότερο στην άλλη φάση. Αυτό συμβαίνει στα ντέρμπι περισσότερο του ελληνικού πρωταθλήματος. Όταν θέλει μια ελληνική ομάδα με μια ομάδα από άλλη χώρα, είναι λίγο δύσκολο να σε παρεξηγήσουν, αλλά αυτή η καχυποψία, η μη πλειοψηφία και ίσως η δεύτερη σκέψη υπάρχει όταν παίζουν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα. Μπορείτε να παίρνει τον αφιάρχο μας, τον αφιάρχο του, και να προβάδισμα σε μια ωραία φάση, γιατί το είπες έτσι και δεν έχει την ιστορία. Εγώ χαίρομαι που έχουμε γλιτώσει από αυτά τα ντέρμπι των αιωνίων, ο Βασίλης όχι τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν μπαίνει στο πρόχρηστο, γιατί πολλές φορές και κλείνω με αυτό για να ακούσει τον Βασίλη, όταν χάσει η ομάδα τους, η ομάδα των ηττημένων, να το πούμε έτσι, κάθε φορά δεν πρέπει να δει το λάθος στον παίκτη που δεν σου την κουλά ή στον προπονητή που δεν πήρε την απόφαση. Λέει, φταίει ο δημοσιογράφος που φώναξε περισσότερο στο τρίποντο. Λες και παίζει ο δημοσιογράφος, είναι ο διαιτητής που θα πρέπει να πούμε. Βασίλη, δεν ξέρω αν θέλεις να τοποθετηθείς. Νομίζω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Έχω την απορία αυτή που πάθατε από την αρχή. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο πρόβλημα και να προκαλέσουμε δυσλειτουργία. Νομίζω ότι χρυσή τομή υπάρχει. Δεν υπάρχει βεβαίως και δεν μπορεί κανείς αυτό να το επιβάλλει, γιατί νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή, όταν έχεις ένα μικρόφωνο μπροστά σου, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, ο καθένας έχει το δικό του στυλ, έχει τη δική του τεχνοτροπία, έχει το δικό του ύφος. Εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές, εάν, ακόμη και αν στην περίπτωση που υπήρχαν εγκύκλειες σπουδές δημοσιογραφίας, αν αυτές θα όριζαν ένα χρυσούν κανόνα επί τη βάση του οποίου θα πρέπει να γράφονται τα κείμενα, να γίνονται τα ρεπορτάζ, να παίρνει κάποιο συνέντευξη ή να κάνει μια μετάδοση. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο καθένας βγάζει τα ισοψυχά του εκείνη την ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τεχνοτροπίες, ακόμα και στην Αμερική που οι δημοσιογράφοι είναι πιο σπουδαγμένοι και μπάσχετο έχουν και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία πολλών περισσότερων ετών από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη στις μεταδόσεις. Ο καθένας έχει ένα δικό του στυλ. Γι' αυτό άλλωστε ξεχωρίζει ένας από τον άλλον. Αλλιώς θα είμαστε τσουβαλιασμένοι όλοι στο ίδιο σακί και θα κάναμε την ίδια δουλειά. Οπωσδήποτε, επειδή υπάρχει μια διάδραση, αυτό είναι interactive το παιχνίδι. Εσύ είσαι κάπου, ο κάθε δημοσιογράφος από εμάς, εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ευλογία και προνόμιο και ευτυχία. Και είναι και το μεγαλύτερο προνόμιο που έχει η δουλειά μας, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι κάπου τη στιγμή. Χιλιάδες, εκατομμύρια, ενδεχομένως και δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη θα ήθελαν να βρίσκονται. Δηλαδή, μεταδίδεις ένα τελικό Ολυμπιακό αγώνα ή ένα τελικό του NBA ή ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο όλοι οι υπόλοιποι θα ήθελαν να ήσαν παρόντες. Άρα, έχεις την υποχρέωση, πέρα από το ότι να κάνεις και να παρέχεις τα βασικά στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει
τον ακροατή, τον τηλεθεατή, να προσπαθήσεις με κάθε τρόπο, προφανώς όχι ακραίο, όχι υπερβολικό, να τον φέρεις, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για διαδραστικότητα, να μπορέσεις να του κάνεις το νοητό ταξίδι από την πολυθρόνα ή από τον καναπέ του σπιτιού του και να τον φέρεις να καθίσει δίπλα σου και να ζήσει αυτό που ζεις εσύ. Από εκεί πέρα ο καθένας αυτό το επιδιώκει και το αποπειράται με ένα σωρό τρόπους. Στο τέλος της ημέρας, οι ακροατές και οι τηλεθεατές, αναλόγως με τα δικά τους γούστα και τις δικές τους απαιτήσεις, ποιος δεν τους αρέσει, ποιος τους κάνει να αισθάνονται άνετα και ποιος τους κάνει να αισθάνονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, στο οποίο εσύ, επαναλαμβάνω, έχεις το προνόμιο και την ευλογία να βρίσκεσαι. Και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον, αν κάποια στιγμή ο Θεός να μας αξιώσει να φτάσουμε και να εγκαταλείψουμε όρθιοι όσο μπορεί να γίνει αυτή την κονίστρα, την επαγγελματική, εκείνο που θα μας έχει μείνει, εγώ το λέω πάντοτε, είναι οι στιγμές που ζήσαμε, οι στιγμές που περιγράψαμε, οι στιγμές που καταγράψαμε και οι φίλοι που κάναμε στο εξωτερικό. Και όλα αυτά που ζήσαμε είναι πρίκα, είναι κληρονομιά. Ναι, 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 βέβαια. Ο Λεόντιος ο Τσέλεπος, ο οποίος σε έχει φιλοξενήσει, Βασίλη, πριν από μερικά χρόνια εδώ στην Πάφο, είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε φίλοι με τον Λεόντιο. Στην Πάφο, μέλος στην ωραία Πάφο. Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ρωτάει την καλύτερη στιγμή της καριέρας σας και τη χειρότερη και μία ανέκδοτη ιστορία, άξια αναφοράς. Έλα, Βαγγέλη. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή θα διαφορήσω, γιατί προσφάτως στο site του 24 στην Ελλάδα μου ζήτησε να γράψω το αγαπημένο μου παιχνίδι, ας πούμε. Τους είπα ότι το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι ενός συλλόγου. Μου λένε όχι, να γράψουμε για την εθνική ομάδα. Οπότε θα τα διαφορήσω σε παιχνίδια εθνικών ομάδων και σε παιχνίδια συλλόγου. Σε παιχνίδια εθνικών ομάδων δεν το συζητάμε. Η κορυφαία στιγμή για μένα δεν είναι μια περιγραφή που κάποιος θα πει είναι το πόρτε μου, ας πούμε. Είναι ένα ρεπορτάζ και είναι το ρεπορτάζ, ο Βασίλης έκανε την περιγραφή. Εγώ έκανα το ρεπορτάζ εκείνη τη μέρα, 1η Σεπτεμβρίου του 2006, η μέρα που, όπως συνηθίζω να λέω, άλλαξε ο μπασκετικός μας κόσμος, η νίκη της Ελλάδας επί της Αμερικής της Σαϊτάμα και το ρεπορτάζ με όλη την εθνική ομάδα στη μικρή ζώνη. Συγκλονιστική στιγμή. Μοναδική και λόγω της αξίας της νίκης, που είναι η μεγαλύτερη μπασκετική νίκη, ανεξάρτητα από αν δεν πήραμε χρυσό μετάλλιο ή δεν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο, όπως ήταν η νίκη στο Ευρωμπάσκετ του 87 στο τελικό, αλλά νίκη από των Αμερικανών, όταν αυτοί κατέβηκαν με τόσους καλούς επαγγελματίες που έκαναν τεράστια καριέρα τα επόμενα χρόνια, δεν νομίζω ότι θα ξανασημειωθεί από ελληνική ομάδα. Άρα εκείνο το ρεπορτάζ, καλύτερο και από τις επόμενες χρονιές, πάλι ήμασταν με τον Βασίλη στην Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ, όταν στη μεικτή ζώνη ήταν μαζί ο Γιαννάκης και ο Γκάλης. Τότε μου βοήθησε ο Θανάσης ο Αστούλιας, γιατί καθυστερούσε να βγει ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης από τα πολιτήρια. Είχα ήδη πάρει από το χέρι τον Γκάλη και τον είχα στη μεικτή ζώνη και τα ειδόνια ξανάσμιξαν. Όταν προκριθήκαμε από τους 8 στους 4, λίγο πριν παίξουμε δηλαδή με τους Ισπανούς εκείνον τον ημιτελικό. Και από περιγραφές, φεύγουμε από το κομμάτι του εθνικού. Είναι η περιγραφή. Κάτι μάθουμε την Ουκρανία. Τι λες, Βασίλη? Από περιγραφή. Έχουμε μικρή καθυστέρηση με τον Βασίλη και μας ακούει λίγο πιο μετά. Από περιγραφές είναι η περιγραφή της Κωνσταντινούπολης. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Τζέσκα. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Τζέσκα. Ήμουνα την περιγραφή μαζί με τον Γιώργο Τολυμιάτη και αναπερίοδο μας έδινε και ένα σχόλιο ο Ηλίας Ζούρος, αλλά βασικά εγώ και ο Γιώργος Τολυμιάτης. Λέω εκείνο το μάτς, όχι απλώς επειδή ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί άλλη τόσο μεγαλύτερη και πιο επική ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι μας φώτισε ο Θεός, να το πω έτσι, και δεν εγκαταλείψαμε τη μάχη, δεν εγκαταλείψαμε το παιχνίδι στο μείον 19, όταν προηγήθηκε με 53-34 η ΤΕΣΚΑ. Λίγο πιο δίπλα κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είχαν αρχίσει να συζητάνε για την επόμενη μέρα, δηλαδή είχαν προδιαγράψει το αποτέλεσμα, αλλά είναι γνωστό ότι στο μπάσκετ πριν να τραγουδήσει
η χοντρή κυρία, δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Το Ολυμπιακός επέστρεψε από το μείον 19 και νίκησε όπως νίκησε με το πεταχτάρι του Πρίντεζη για να κάνει αυτό το ντεμαράζ τη δεκαετία που ολοκληρώνεται τώρα με δύο ευρωπαϊκά, το back-to-back του 12-13 και με συνολικά 5 τελικούς, άλλες δύο συμμετοχές το 15 και το 17, είχε προηγηθεί και ο τελικός του 10, πολλά πράγματα. Αυτή η περιγραφή του 12, Ολυμπιακός ΤΣΣΚΑ και εκείνο το ρεπορτάζ του 6, Ελλάδα-Αμερική. Μας πήγε ο Βασίλης τη δική του... Νομίζω ότι με το Βαγγέλη συμπίπτουμε κάπου. Εκτιμώ, εγώ ήμουν πολύ τυχερός, το ξαναλέω με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, νιώθω και πάρα πολύ ευλογημένος γιατί έπεσα σε πολύ μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς το μπάσκετ για την εθνική ομάδα και τον μπάσκετ και τον αθλητισμό, αλλά και την πατρίδα μας γενικότερα, ό,τι έγινε στο Ευρωμπάσκετ του 1987 και εκεί είχα την ευκαιρία, μαθητεύοντας δίπλα στο συγχωρημένο τον Φίλιππο Συρίγο, να δω τον εαυτό μου ως καταγραφέα με κάμερα, με το μικρόφωνο, πραγμάτων τα οποία έμειναν ανεξίτηλα γραμμένα σε αυτό που αποκαλούμε συλλογική μνήμη, κάνοντας το ρεπορτάζ τότε στα αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Από απόψεις περιπής, νομίζω ότι με τους Αμερικάνους το βάζω λίγο πιο ψηλά από ότι το βάλουμε, γιατί το μάτσο με τους Αμερικάνους, ο Βαγγέλης είπε προηγουμένως ότι άλλαξε το χάρτη. Το μάτσο με τους Αμερικάνους, εγώ συνηθίζω να πιστεύω ότι αυτό το κριτήριο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Τις επιπτώσεις και αν επαναλήφθηκε ή προσεγγίστηκε. Όταν εμείς νικήσαμε τους Αμερικάνους για να τους νικήσει μια άλλη ομάδα, και αυτό συνέβη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχαν χάσει και από τον Καναδά, αλλά με μια ομάδα όχι υψηλών απαιτήσεων. Έχασαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στο παγκόσμιο κύπελλο στην Κίνα. Δηλαδή έχασαν το 2019 και εμείς τους είχαμε νικήσει το 2006, ήταν 13 χρόνια ήττη. Αλλά όπως εξελίχθηκε η σημασία της νίκης, έστω και αν δεν κεφαλαιοποιήθηκε όπως είχε κεφαλαιοποιηθεί εκείνη με τους Γάλλους την προηγούμενη χρονιά στο Βελιγράδι, και ο σάλος τον οποίον προκάλεσε η εκτίμηση των υπολείπων προς το πρόσωπό μας, η οποία αναβαθμίστηκε. Εγώ έτυχε κατά καιρούς τα επόμενα χρόνια να συναντήσω και τον Μάικ Σιζεύσκι, τον Καρμέλο Άντωνη, τον Ντουέιν Γουέιντ, τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Σούπερμαν, τον Χάουαρντ, τον Κρις Πολ. Όλοι θυμόντουσαν τι είχε γίνει τότε. Και όταν έβλεπαν τη διαπίστευσή σου, Κρις, ή τους έλεγες ότι είσαι από την Ελλάδα, πάντοτε το δικό του το μυαλό πήγαινε σε ό,τι συνέβη εκείνο το μεσημέρι, γιατί στην Ελλάδα ήταν Παρασκευή μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου του 2006. Οπότε είναι, όσο επειδή ρώτησε ο Λεόντιος κιόλας για άτυχες στιγμές, υπάρχει μια ατάκα στο Ιστορίες του κυρίου Κόινερ, το έχει γράψει ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο ήρωας λέγεται Κόινερ, τον ρωτάνε λοιπόν, το είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τη χομηθία, και του λένε, λέει, καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου. Η ζωή μας και ο επαγγελματικός βίος μας προφανώς είναι γεμάτος και από λάθη και από κακές εκτιμήσεις και από αστοχίες. Για να βγάλω την περιέργεια του Λεόντιου, θυμάμαι ήταν το 1989 παγκόσμιο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, ήμουν στην ΕΡΤ τότε και είχα κάνει λάθος στις διαδρομές και 200 μέτρα, 200 ήταν 400. Μια ολόκληρη κούρσα έλεγα λάθος ονόματα γιατί είχα μπερδέψει τις διαδρομές. Αλλά από τέτοια νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, όσο και αν είναι περφεξιονίστας, που να μην εύκολα κιόλας μπορεί να θυμηθεί και να αναπτύξει σε κάποιες γκάφες του ή σε κάποιες κακές στιγμές. Σίγουρα, σίγουρα, και υπάρχουν αρκετές σε όλους τους όσους ασχολείται με αυτό το επάγγελμα. Επόμενη ερώτηση, και εύκολη και δύσκολη θα την πω εγώ. Οι τρεις, κατά τη γνώμη σας, κορυφαίοι προπονητές που πέρασαν από το ελληνικό μπάσκετ. Ξεκινάω εγώ. Ναι, Βαγγέλη. Ωραία, ακουγόμαστε κανονικά, έτσι. Ναι, κανονικά.
Ωραία, περίφημα, γιατί τώρα έχει βελτιωθεί και ο ήχος του Βασίλη και το τσεκάρω για να δω μήπως χάλασε κάποιο άλλο μικρόφωνο. Πάντως, παρακολουθώντας ταυτοχρόνως πριν απαντήσω για τους τρεις κορυφαίους προπονητές, ταυτοχρόνως παρακολουθώντας και τη μετάδοση από το Facebook πλέον, βλέπω ότι πολλοί φίλοι είναι μέσα και μας παρακολουθούν. Δεν είναι κακό, νομίζω, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, μου επιτρέπεις να αναφέρω τα ονόματα. Ευχαριστώ. Σε βλέπω τώρα, δεν σε ακούω μόνο, γιατί νωρίτερα και σένα και το Βασίλη μόνο σας άκουγα. Τώρα σας βλέπω κιόλας. Λοιπόν, Μιχάλης Κυριακάκης, γνωστός μανιακός με τον μπάσκετ και δει το γυναικείο. Είναι στη συντροφιά μας. Χρήστος Μαργέλης, επιστήθιος φίλος μας, Βασίλη, είναι στη συντροφιά μας. Αντώνης Σαμαράς, ο γνωστός σέντερ του Ηρακλή της δεκαετίας του 80 και του 90. Έχουμε και φίλους από το εξωτερικό, δεν τους γνωρίζω, όπως για παράδειγμα τον Σαλή Μουτάρη που παρακολουθεί, δεν τον ξέρω. Θανάσης Τοπούζης, προπονητής από τη Βόρεια Ελλάδα, φίλος. Συνάδελφος Χρήστος Σαμαράς από Θεσσαλονίκη. Λέω τώρα επιτροχάδι μερικά ονόματα για να δούμε ποιοι είναι στην παρέα. Ανδρέας Βογιατζής, Χριστίνα Σωτηροπούλου, Βασίλης Γιαννούλης, Σέβια Στεριάδου. Είπα τα περισσότερα αυτά που βλέπω μπροστά. Λέγε, Βασίλη. Είπα τα περισσότερα τώρα. Και λέω και τα τρία ονόματα, Αντώνη. Λέω, απογραφή κάνεις. Απογραφή, ναι. Από τρία ονόματα προπονητών και όσο θα μιλάς θα πρόκειται τους άλλους για να μην παρεξηγηθεί. Να μην παρεξηγηθεί κανένας. Λοιπόν, για μένα νούμερο ένα είναι ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Αυτή είναι η κλίμακα που βάζω εγώ στα πράγματα. Νούμερο δύο είναι ο Μπράντοβιτς και νούμερο τρία είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Οι υπόλοιποι ακολουθούν κατά κάποιο τρόπο και λέω ακολουθούν διότι κάποιοι είναι εν ενεργεία, δηλαδή δουλεύουν αυτή τη στιγμή, και κάποιοι άλλοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι εν ενεργεία προπονητές, άρα δεν τους κρίνει ο ιστορικός. Θα μου πεις, μα και ο Μπράντοβιτς είναι εν ενεργεία, ναι, αλλά τον βάζω ένα σκαλοπάτι παραπάνω για όλα όσα έχει κάνει. Αυτούς τους τρεις, Ίβκοβιτς, ο Μπράντοβιτς, Ιωαννίδη θα έλεγα με τη μία, και βάζω σε ένα ξεχωριστό φόντο, θα το δικαιολογήσω αυτό, τον Παναγιώτο Γιαννάκη, γιατί έχει κάνει πράγματα σε αντίθεση με τους τρεις που προανέφερα, και ως παίκτης και ως προπονητής. Είναι μια κατηγορία μόνος του ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, μπαίνει σε άλλο κουτάκι. Και μετά βεβαίως, αν θα έπρεπε να μιλήσουμε για τους σύγχρονους, είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουμε τρομερούς προπονητές. Θα έλεγα πρώτη μεταξύ ίσον από τους σύγχρονους, με όποια σειρά θέλει ο καθένας να τους βάλει, τους πολύ σύγχρονους προπονητές, παιδιά των προαναφερθέντων, Ιτούδης, Μπαρτζόκας, Σφερόπουλος, με όποια σειρά θέλει ο καθένας και όχι κατά ανάγκη με βάση τον αριθμό των τροπέων 2-1, κανένα μόνο τελικούς, δηλαδή για Ιτούδη αντιστοίχως Μπαρτζόκα και Σφερόπουλο. Αυτή είναι η δική μου κατάταξη. Βασίλη, από σένα. Είναι δύσκολο το τρυπάκι αυτό. Γκρόσο μότο νομίζω θα συμφωνήσω. Ο Βαγγέλης ανέφερε κάπως τους προπονητές που πραγματικά έχουν αφήσει ένα πάρα πολύ έντονο στίγμα και ένα πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, πουλάει και εξάγει με πολύ μεγάλη ασφάλεια και με πολύ μεγάλη επιτυχία προπονητοσύνη, είναι αδόκιμη λέξη, ούτως ή άλλως εξάγουμε μπασκετοσύνη, εξάγουμε και προπονητοσύνη, αν αναλογιστούμε πόσοι προπονητές δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο. Εκτιμώ κιόλας ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εκπροσώπηση και στο NBA. Νομίζω ότι ο Ίβκοβιτς και σε ό,τι αφορά την ανάδειξη παιχτών και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ομάδων και στην ανατροπή καταστάσεων. Ο Μπράντοβιτς, διότι ο Μπράντοβιτς επέβαλε ένα στυλ παιχνιδιού που εδράζεται στο pick and roll, το οποίο ουσιαστικά είναι το μπάσκετ που παίζεται τα τελευταία 20 χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη. Ο Ιωαννίδης, που για τα ελληνικά δεδομένα εκείνη την εποχή δημιούργησε τρεις αυτοκρατορίες, σύμπασε τόσες τρεις πολύ μεγάλες ομάδες. Θα πήγαινα ακόμα πιο βαθιά στο πέρασμα των χρόνων για να μιλήσω για τον Μαρθέου, για τον Μουρούζη και για το Θέμη το Χολέβα επίσης, που υπήρξε δάσκαλος. Μου λένε ότι ο Χολέβας δεν πήρε τίτλους. Έχουμε μια πλειάδα νέων προπονητών τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ και
ξέρουν ότι ο Γιαννάκης είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, είναι μια κατηγορία μόνος του, γιατί εκτός όλων των άλλων μπορεί να το κρίνεις ως πολύ μεγάλο παίχτη, ως αρχηγό, ως πάρα πολύ επιτυχημένο προπονητή. Μπορεί να το κρίνεις κυρίως όμως και πρέπει να το κρίνεις ως άνθρωπο, ως τον πιο γενναιόδωρο και δοτικό άνθρωπο που εμφανίστηκε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ενδεχομένως και στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Είναι απίκο, είναι ένα σύμβολο, είναι πάντοτε εκεί. Οπότε η κουβέντα θα μπορούσε να τραβήξει επάπειρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι το ελληνικό μπάσκετ ανέδειξε και εξακολουθεί να δείχνει πολλούς μεγάλους προπονητές. Εδώ έχει δίκιο και ο Αργύρης ο Πετουλάκης, ο οποίος ανήκει επίσης σε μια γενιά προπονητών με πολύ έντονο στίγμα και με φιλοσοφία πολύ ξεχωριστή. Χώρια οι υπόλοιποι που δουλεύουν στο υψηλότερο επίπεδο, τους ανέφερε ο Βαγγέλης, θα μην μακρηγορώ. Περισσότερο είχε πει ότι ουσιαστικά εθίζονται οι Έλληνες παίκτες από νεαροί, γιατί είναι μικροί προπονητές όταν παίζουν, είναι εκπαιδευόμενοι προπονητές όσο ενηλικιώνται παικτικά. Και μετά ενδεχομένως τους είναι εύκολο να γίνουν προπονητές όταν τελειώνει η καριέρα τους και βρίσκονται μπροστά σε διάφορους δρόμους και σε διάφορες επιλογές που μπορούν να έχουν στη ζωή τους. Ωραία. Πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, θέλω να βάλω εγώ ένα ερώτημα. Μιλάμε για προπονητές και γενικότερα εμείς έχουμε έναν δικό μας προπονητή στην Α1 στην Ελλάδα, ο Λίνος ο Γαβρίλ. Ήταν φέτος στο Πανιόνιο. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, όπως επίσης και για δύο παίκτες που αγωνίστηκαν, Κύπριους παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα, τον Αντρέα τον Χριστοδούλου και τον Χριστόφορο τον Ραζή, και οι δύο αγωνίστηκαν στο Ρέθυμνο. Αν έχετε κάποια εικόνα, να μας πείτε κάποια λόγια για αυτούς τους τρεις. Κοίτα, για το Ρέθυμνο θα μιλήσει ο Βασίλης αναλυτικά μετά, παρότι τα παιδιά τα γνωρίζουμε πολύ καλά και είναι φίλοι μας. Επειδή ο Βασίλης είναι από το Ρέθυμνο, έχει την καλύτερη άποψη, θα τα αναλύσει σε λίγο. Θα σου πω για τον Λίνο τον Γαβρίλη εγώ, αλλά πριν σου πω, Αντώνη, να καλωσορίσουμε και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στον Πλέαρχο τον Χαραλάμπους. Την περασμένη δεκαετία τον γνωρίσαν ως έφορο των εθνικών ομάδων μπάσκετ της Κύπρου, υπεύθυνο του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, πολύ καλό φίλο. Με μια μεγάλη παρέα μας παρακολουθούν τώρα, παρακολουθούν τη συζήτηση που κάνουμε. Αυτό σημαίνει. Δεν έχω δει αν έχουν στείλει κάποια μηνύματα. Εσύ τσεκάρεις τα μηνύματα. Τις καλησπέρες μας. Είναι στην Κύπρο ο Πλέαρχος, μαζί με την παρέα που παρακολουθεί, τη Φωτεινή και τα άλλα παιδιά εκεί. Την καλησπέρα μας και τα φιλιά μας. Γιατί είπα, θα αναφέρουμε τους πάντες. Ο Λίνος έχει κάνει μια τρομερή δουλειά στο ξεκίνημά του φέτος, τη μέρα που ανέλαβε τον Πανιόνιο. Μετά όμως αρχίσανε και του έδωσε συνεχόμενες νίκες και ένα πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων στην κούρσα της παραμονής, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν τα οικονομικά θέματα, τα γνωστά οικονομικά θέματα του Πανιωνίου τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα κάποιοι Αμερικανοί να μην έχουν την απόδοση που θα έπρεπε ή να μην παίζουν κιόλας. Συνέβη και αυτό, κάποιοι να μην παίζουν στο πρώτο ημίχρονο, ένας μάλιστα δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και είπε, αν δεν μου δώσουν τα χρήματα ή δεν μου υποσχεθούν θα τα πάρω σε 15 μέρες, δεν βγαίνω για το δεύτερο ημίχρονο. Συνέβησαν και αυτά, κάποιοι άλλοι έφυγαν και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Όσο υπήρχε μια κανονικότητα όμως και μια ομαλή ροή των πραγμάτων, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι έχει θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κάνει και στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Ο Βασίλης ασφαλώς τον γνωρίζει, τον Λίνο Γαβρίλ. Μπορεί να πει και γι' αυτό, σίγουρα όμως θα πει για τα δύο παιδιά του Κωστή Τζομπανάκη και του Βαγγέλη Διάγκου στο Ρέθυμνο. Εντάξει, εγώ με τα παιδιά που έχουν παίξει το Ρέθυμνο, και δεν είναι μόνο, είναι κάπως τα παιδιά, είναι 5-6. Το Ρέθυμνο κάποια στιγμή δημιούργησε και εξακολουθεί να διατηρεί μια κυπριακή υπαρικία. Εκεί ήταν και προπονητής ο φίλος ο Τόνιο Κωνσταντινίδης. Αν βλέπω καλά, γιατί ο Βαγγέλης χαιρετίζει δίκηση συμπαρουσιαστού, Αντώνιο, οπότε σου κλέβει τη δουλειά και όλους εκείνους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Εάν
με κλεφτές ματιές προσπαθώ να δω στην κολόνα δίπλα με τα ονόματα. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου τώρα γιατί ουγαρέκεται μόνο. Νομίζω ότι είναι ο Τάκης ο Μυραλάης. Αν έχω δει καλά, οπότε που είχε έναν φρικαλαίο τώρα τραυματισμό σε εκείνο το τελικό του κυπέλλου στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μυραλάη τον είχε φέρει ένας άνθρωπος, θυμάμαι τώρα, τον είχε ρωτήσει, είναι καλός παίκτης. Coach, λέει, σφαίρα. Υπάρχει και νομίζω ότι κάποια στιγμή κιόλας όλοι χαιρόμαστε και μια εποχή που είχαν κυπριακές ομάδες, αρκετές κυπριακές ομάδες είχαν κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να διακριθούν στην Ευρώπη και να μπορέσουν έτσι να έχουν και μια πιο αξιοσημείωτη παρουσία στα δρόμενα γενικότερα. Εγώ πάντοτε, επειδή είμαι πάρα πολύ φίλος από πολλών ετών με τον Πέτρο τον Χατζηχριστοδούλου, πάντοτε είχαμε την κουβέντα για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Οπότε κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο και τα τελευταία χρόνια έτσι αξιώθηκα να έρθω αρκετές φορές και για διάφορες εκδηλώσεις. Τελευταία φορά ήταν με τον Μπάιν και με τον Παναγιώτο Γιαννάκη και τον Μιχάλη τον Κακιούζη πέρυσι. Ήρθα δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Που νομίζω ότι ο κόσμος διπαρέσει το μπάσκετ και εύχομαι και η εθνική ομάδα και σε συλλογικό επίπεδο όσο αυτό είναι εφικτό. Για τον Λίνο Γαβριέλ έχω την καλύτερη δυνατή άποψη. Είχα την ευκαιρία να τον φιλοξενήσω μια από τις πρώτες εβδομάδες που είχε έρθει στην Ελλάδα και ανέλαβε τον Πανιόνιο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν το λέω τώρα γιατί πρέπει να του πω δύο-τρία, να του κάνω δύο-τρία κομπλιμέντα και ο συγκροτημένος χαρακτήρας του και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τον μπάσκετ. Δεν ακούω πολύ καλά τον Βαγγέλη. Θα συμφωνήσω ότι στα καλά πράγματα που έχει ένας προπονητής και στο timing και στο momentum και σε οτιδήποτε άλλο στέκεται, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη του πρωταθλήματος και τι θα συμβεί, αλλά αν θεωρήσουμε ότι είναι τετελεσμένο το γεγονός της διακοπής, εκείνο που μένει είναι ότι αδικήθηκε από τις συγκυρίες και αδικήθηκε και από την κατάσταση που επικρατεί στον Πανιόνιο και η οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είναι η κατάσταση η οποία ταιριάζει σε έναν σύλλογο ιστορικό και με πολύ μεγάλη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ. Εννοώ από διοικητικής πλευράς όσο έχουν γίνει και με τις διάφορες περιπέτειες που τραβάει η ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που ορθώς μας απασχόλησε ως μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα και μακάρι να μας απασχολήσει και για πολύ ευχάριστους λόγους και στο μέλλον. Ο Τάκης ο Μυραλάης, Να προσθέσουμε, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, να προσθέσουμε και ένα άλλο όνομα, να φέρουμε ένα άλλο παιδί που έπαιξε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, με πολύ καλή παρουσία σε όλες τις ομάδες και βεβαίως ήταν και βασικός επί σειρά ετών και στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Συνεχίζει να ασχολείται με τον μπάσκετ, πέρασε και από το κόρς της FIBA για να πάρει εφόδια και να συνεχίσει να ασχολείται από άλλο πόστο με τον μπάσκετ. Αναφέρομαι στον Άρη τον Κορονίδη και αυτός είχε σημαντική προσφορά, έτσι. Δεν πάω πιο πίσω και σε άλλα παιδιά, Τρισόκας και ούτω καθεξής. Στέκομαι στον Άρη τον Κορονίδη και στα δύο παιδιά που παίζουν σήμερα. Αναφέρομαι εκτός όλων των άλλων να πούμε ότι ο Αντρέας Χριστοδούλου μπορεί να μην στέργιωσε στον Ολυμπιακό, αλλά έμεινε στο υψηλό επίπεδο, γιατί δεν ήταν εύκολο να μείνει στον Ολυμπιακό την ώρα που υπήρχαν μπροστά ο Σπανούλης, ο Σλούκας και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Και από την άλλη πλευρά ο Χριστόφορος ο Ραζής, που πέρασε και από το γερμανικό πρωτάθλημα, άντεξε, παρότι είναι σκληρή υπόθεση να παίζεις στο εξωτερικό με συνθήκες που δεν τις γνωρίζεις καλά, και ο οποίος προέρχεται από μια βαθιά εκπαιδευτική και αθλητική οικογένεια. Είναι γνωστός στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τις επιτυχίες ο πατέρας του, έτσι. Κλείνουμε, νομίζω, το προφίλ των ανθρώπων που μας ρώτησε του προπονητή και των δύο παικτών με αυτόν τον τρόπο. Και τα μηνύματα πρέπει να σας πω, γιατί το λέει ο Βασίλης, το αποδεικνύουμε στην πράξη, το σπορ είναι διαδραστικό. Αρέσει σε πολλούς το σκηνοθετικό πλαίσιο, το διπλό παράθυρο, με τον Αντώνη στη μέση και να συντονίσει την κουβέντα μεταξύ ημών, του Βασίλη και εμένα. Ναι, ναι. Το τριπλό αυτό παράθυρο με την Κύπρο που μας αρέσει, που αγαπάμε, με την Κυπριακή Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος δεν έχει στείλει μήνυμα και ανησυχώ. Πρέπει ο πρόεδρος να στείλει ένα μήνυμα, τώρα να βάλει ένα ερώτημα. Να πούμε για τον Τάκη τον Μυραλάη που ανέφερε και ο Βασίλης ο Σκουντής, πως
Ήθελα να διορθώσω την γκάφα που είπα εγώ στην αρχή, όταν δεν είχαμε τον Βασίλη κοντά μας. Υπάρχει πυρμοδότηση στις αναπτυξιακές ηλικίες από U16 και U18, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Υπάρχει επίσης πυρμοδότηση στους σχολικούς αγώνες του Λυκείου, καθώς και από τη συμμετοχή στις εθνικές ομάδες πάνω από 15 χρονών. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι αγώνες για να μην αδικηθούν τα παιδιά της φετινής γενιάς, της φετινής χρονιάς. Ωραία. Μετά έχουμε ένα ερώτημα το οποίο αφορά την Ευρωλίγκα. Μισό λεπτό. Ναι, ο Βαγγέλης ο Παντισιώτης λέει: διάβασε πριν από λίγο σε ένα κυπριακό site, μάλιστα, στο Cyprus Basket, πως η διακοπή της Ευρωλίγκας είναι οριστική. Το δικό σας το ρεπορτάζ τι αναφέρει? Λοιπόν, δεν υπάρχει οριστική διακοπή. Καταρχάς να πούμε ότι το Cyprus Basketball το παρακολουθούμε, το διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε και καλοί συνάδελφοι δίνουν ρεπορτάζ και από την Ελλάδα. Γίνεται μια καταπληκτική δουλειά και εκεί, να τα λέμε όλα τα καλά. Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για αυτό που ρώτησες, Αντώνη, περί οριστικής διακοπής. Το τελευταίο deadline της Ευρωλίγκας είναι στις 24 Μαΐου. Υπάρχει διαφωνία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού επισήμως εκπεφρασμένη και πλέον περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν έχω εγώ την πληροφορία αυτή ότι η διακοπή της Ευρωλίγκας είναι οριστική, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τα παιχνίδια, να υπάρξει συμφωνία σε μια χώρα, σε μια πόλη, να γίνουν τα Final Eight που λέγαμε για EuroCup και Ευρωλίγκα, αλλά το οριστικό όχι, δεν το ξέρω. Μπορεί ο Βασίλης να προσθέσει κάτι παραπάνω. Βασίλη, τι λες? Όχι, δεν έχω να προσθέσω μια γνωστή κουβέντα που τη μαθαίναμε από μικρή, το ματιώτης ματιωτήτων, τα πάντα ματιώτης. Εδώ ισχύει το αβεβαιώτης αβεβαιωτήτων, τα πάντα αβεβαιώτης. Δεν νομίζω ότι ακόμα και οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν ορίσει σέντρα στις 9 Μαΐου στην Bundesliga, εννοώ, βεβαίως είναι άλλο τα ανοιχτά γήπεδα και σπορ τα οποία παίζονται σε ανοιχτούς χώρους και άλλο εκεί τα σπορ τα οποία παίζονται σε χώρους όπου ο συγχρονισμός είναι αναπόφευκτος και είναι και των παικτών, εννοώ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι και στη Γερμανία, στην Bundesliga και σε οποιοδήποτε άλλο σπορ, πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα τραβήξει όλη τη χρονιά μέχρι το 2020. Όλα τα μάτς ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα από τα μάτς, όπου και αν παιχτούν σε οποιοδήποτε σπορ, θα διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωλίγα προσπαθεί έστω υπερβολή να τραβήξει όσο μπορεί το deadline. Το πήγε στις 24 Μαΐου, το NBA δίνει άδεια από την Παρασκευή, από την Πρωτομαγιά, για να ανοίξουν τα γυμναστήρια, ακόμα και εκεί είναι τελείως υποαίρεση αυτό. Δηλαδή, οι Warriors έχουν πει ότι αν δεν πάρουν το OK από τη Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, δεν πρόκειται να πάνε να γίνουν. Και το ότι ανοίγουν τα γυμναστήρια δεν σημαίνει να είναι 15 Warriors και 15 Knicks και 15 Celtics και 15 Cavaliers να κάνουν προπονήσεις. Θα πηγαίνουν κατά μόνας ή σε γκρουπάκια με απόσταση ο ένας από τον άλλον. Το ίδιο σημαίνει και στη Γερμανία. Επειδή είχε να μιλώ με κάποιον φίλο μου χθες το βράδυ, υπάρχουν διρεκτίβες, υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Εκτιμώ ότι η Ευρωλίγκα σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένη, όπως συνέβη με τη FIBA, να τραβήξει τη διοργάνωση πιο αργά από ό,τι ορίζει η ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας και κάνει λόγο για την στο πρώτο 20ήμερο, δηλαδή 4 Ιουλίου, 4 με 26 πόσο είναι, που έχει τεθεί ως χρονικό διάστημα διεξαγωγής. Το πρόβλημα με την Ευρωλίγκα έχει να κάνει και με ένα άλλο γεγονός που δεν αφορά Eurocup, ούτε το Champions League. Το Champions League είναι ένα ζευγάρι. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα παίξουν αυτοί. Το Eurocup είναι massive η οκτάδα. Το πρόβλημα με την Ευρωλίγκα είναι ότι απομένουν ακόμα 6 αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Χώρια για τα playoffs, χώρια για το Final Four. Μιλούμε δηλαδή για 54 αγώνες που πραγματικά είναι δύσκολο όλοι αυτοί οι αγώνες, έστω και με διαδικασία fast track, να χωρέσουν και να γίνουν μαζεμένα τα πράγματα. Αλλά θα περιμένουμε και αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αρνητική διάθεση από πολλούς παίκτες και προπονητές. Και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σοβαρών τραυματισμών, γιατί μετά από απραξία 1,5-2 μηνών οι παίκτες θα κρυθούν με 14 μέρες
κάψουν από την Αμερική στις χώρες των ομάδων στις οποίες αγωνίζονται επαγγελματικά. Εν συνεχεία κατά γκρουπ ο Ιτούδης, και νομίζω ότι είχε πάρα πολύ δίκιο και η Τσέσκα, από την αρχή το έκανε λάβαρο αυτό, τις δύο εβδομάδες της αποκατάστασης, άρα δύο εβδομάδες προπονήσεων δεν επαρκούν. Και γενικώς υπάρχουν και πολλά πρακτικά προβλήματα, χώρια για προθυμία, ο κίνδυνος των τραυματισμών, αυτό που κουρτινάει τις προάλλες προπονητής Χίμκι και έχει απόλυτο δίκιο ότι θα ξεχάσουμε τον μπάσκετ που ξέραμε. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που απασχολεί τους παίκτες περισσότερο ίσως και από τα λεφτά που θα χάσουν, αν και υπήρξε μια συμφωνία κατά πλειοψηφία για την ίσπραξη εκ μέρους των παίκτων του 80% ή του 85% αναλόγως του τι θα γίνει. Εκείνο που τους απασχολεί περισσότερο είναι η σωματική ακεραιότητά τους, για να μην συμβούν δηλαδή πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Να αγγίξουμε και το κεφάλαιο της Εθνικής Ελλάδος, μιας και δεν το έχουμε αναφέρει σχεδόν καθόλου, με την ερώτηση του Λεόντιου του Τσελεπού, ο οποίος ρωτά τι χρειάζεται η εθνική ομάδα για να επανέλθει στις επιτυχίες και πώς να κεφαλοποιήσει τους αδερφούς Αντετοκούμπο. Σίγουρα χρειάζεται έναν καλό προπονητή. Και όταν λέμε καλό προπονητή, επειδή ακούγεται απλοϊκό, το καλός προπονητής τι σημαίνει? Σημαίνει ένας προπονητής που θα μπορέσει καταρχάς να εμπνεύσει τους παίκτες και να τους οδηγήσει σε μια διάκριση που τόσο μας λείπει τα τελευταία 11-12 χρόνια. Από την Πολωνία το 2009 δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο. Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε έναν, αν όχι τον καλύτερο, έναν από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν υπήρξε πλάνο, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και ας φροντίσουμε, το λέω και για τον εαυτό μου αυτό, να κάνουμε μια νέα αρχή μέσα από τη δυσκολία που προέκυψε λόγω της πανδημίας. Να κάνουμε ένα restart δηλαδή και να ξαναδούμε κάποια πράγματα πιο σοβαρά, σίγουρα πιο προσγειωμένα, αλλά πιο μελετημένα και πιο αποφασιστικά για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας. Δυστυχώς υπήρξαν εκφυλιστικά φαινόμενα αυτή τη δεκαετία. Δυστυχώς το πλάνο πήγε περίπατο. Και ενώ ήμασταν πρωτοπόροι το 90 και το 2000 και ενώ υπήρχαν αξιόλογα στελέχη τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, αυτή τη δεκαετία το μπάσκετ ξέμεινε, αυτή είναι η αλήθεια κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, από στελέχη, από ικανά στελέχη, από ανθρώπους που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε αγωνιστικό προπονητικό επίπεδο, να εμπνεύσουν τους παίκτες για να πάρουμε τα αποτελέσματα. Δεν μας έλειψαν οι σπουδαίοι παίκτες. Αυτή η τελευταία φουρνιά της εθνικής ομάδας ήταν μια πολύ σπουδαία φουρνιά. Θα την έλεγα όχι ακριβώς η στάξη, αλλά αντίστοιχη με τη φουρνιά της προηγούμενης δεκαετίας με τις πολλές διακρίσεις και με τα τρία μετάλλια και αντίστοιχη με τη χρυσή γενιά του Γκάλι, του Γιαννάκη και των υπολείπων που άντεξε για πολλά χρόνια και δεν ήταν ένα ασανσέρ, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, δεν ήταν ένα αστεράκι που άναψε και έσβησε και έπεσε. Δεν υπήρξαν οι άνθρωποι λοιπόν που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν αυτά τα παιδιά. Είναι φως φανάρι αυτό. Κάποτε η Ελληνική Ομοσπονδία θεωρήθηκε πρωτοπόρος για το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Διαλύθηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα εις τα εξών συνετέθη. Και τώρα μετράμε από το 2010 και εντεύθεν. Μετράμε πόσους προπονητές έχει αλλάξει η εθνική ομάδα. Κασλάουσκας, Ζούρος με τη σειρά, Τρινκέρι, Κατσικάρης, Μίσας, Σκουρτόπουλος, 6. Φτάσαμε στον Πιτίνο που έχει αναλάβει τη δέσμευση να μας πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω προολυμπιακού, αλλά δεν έχει καν συμβόλαιο υπογράψει. Έφυγε όπως έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ο Βασούλας θέλει να είναι υποψήφιος για την Ομοσπονδία, λέει να τον κρατήσουμε. Γιατί να μην τον κρατήσουμε, δεν έχει κρυθεί ακόμα. Οι διαρροές λένε ότι δηλώνει ότι ο ίδιος ενδιαφέρεται να τελειώσει το Match Madness, αν είναι το κολεγιό του εκεί του χρόνου, και μετά θα έρθει να κάνει προετοιμασία και να πάμε στο προολυμπιακό. Ναι, συζητάει όμως με έναν πρόεδρο, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, σήμερα, που εκ του νόμου δεν έχει δικαίωμα να είναι και αύριο πρόεδρος, γιατί έχει ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 71 ετών, άρα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές.
Κάποιοι άλλοι λένε δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές. Θα έχουμε φέτος, θα έχουμε του χρόνου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα είναι στον αέρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Για μια μεγάλη ομοσπονδία, τόσο μεγάλη ομοσπονδία με σημαντικές διακρίσεις μετά το Πόλο και την Κολυμβητική Ομοσπονδία, η δεύτερη πιο πετυχημένη εθνική ομάδα και η πιο πετυχημένη ομοσπονδία Ολυμπιακού αθλήματος στην Ελλάδα είναι η Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, που πρέπει να λυθεί για να αξιοποιήσουμε ειδικά τους Αντετοκούμπο, συνολικά όμως όλη τη φουρνιά των παικτών, και να μην σταματήσουν και άλλοι παίκτες, και άλλοι σπουδαίοι παίκτες, τόσο πρόωρα από την εθνική ομάδα, ή τέλος πάντων τα τελευταία παιδιά που ανήκουν στο πάνθεο του ελληνικού μπάσκετ να αποστρατευτούν με όλες τις τιμές. Αναφέρομαι στον Πρίντεζη και όσους θα ακολουθήσουν, γιατί έφυγε ο Ζήσης, έφυγε ο Σπανούλης νωρίτερα και ακόμη πιο νωρίς ο Διαμαντίδης, όχι με τον τρόπο που έπρεπε. Και άλλοι έχουν φύγει και δεν τιμήθηκαν. Για να ακριβολογούμε, ουδής έχει τιμηθεί από το 87 και εντεύθεν ούτε ο Γκάλης, ούτε ο Γιαννάκης, ξεχωριστά εννοώ, ούτε ο Φασούλας, ούτε ο Φάνης. Κανένας από αυτούς, ανέφερα απλά τους τέσσερις πρώτους μεγάλους προβολείς του ελληνικού μπάσκετ. Όμως το δυστυχέστερο όλων ήταν ότι αυτή τη δεκαετία άρχισαν να φεύγουν οι πρωτοκλασσάτοι, οι superstars, πριν από την ώρα τους. Διαμαντίδης άνοιξε το χορό, Σπανούλης ακολούθησε, Ζήσης πλήρης μπασκετικών ημερών στην εθνική ομάδα, αλλά θα μπορούσε να παίξει άλλες δύο χρονιές. Εδώ Πιτίνο, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τον υπολόγιζε μαζί το Σπανούλη και για το φετινό προολυμπιακό. Και τώρα είναι ο Πρίντεζης. Έφυγε ο Μπουρούσης πριν την ώρα του, χωρίς να πάρει την τιμή που θα έπρεπε, αφού αποτύχαμε στο παγκόσμιο. Τραυματίστηκε το χειμώνα, έμαθε ότι δεν τον υπολογίζει ο Πιτίνο, ανακοίνωσε πρόωρα το αντίο από την εθνική ομάδα, δεν πήγε ούτε σε ένα τελευταίο παιχνίδι προκριματικών να πάρει μια πλακέτα που λέει ο λόγος, βρε αδεσφέ. Και τώρα είναι η σειρά του Πρίντεζη. Θα φύγει και ο Πρίντεζης έτσι, χωρίς να δώσει τη σκυτάλη σε έναν από τους επόμενους επισήμως μέσα στο παρκέ, όρθιος που λέει ο λόγος. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Μακάρι η νέα δεκαετία να είναι καλύτερη από αυτή που διανύσαμε, την τελευταία δεκαετία, που έφερε μόνο αποτυχίες και απογοητεύσεις και το πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ, τον 6 τους μετρήσαμε, πάμε για τον 7ο και ίσως χρειαστεί και 8ος προπονητής μέσα σε 10 χρόνια για την επίσημη αγαπημένη. Πριν πήγε ο Βασίλης την δική του την άποψη, να πω ότι ο Σκουρτόπουλος χτες ή προχτές έκανε και δηλώσεις ότι στο προολυμπιακό θα είναι ο Πιτίνο, σαν να μας το ανάγγειλε, ας πούμε. Δυστυχώς, εγώ δεν τον ακούω πάλι τον Βασίλη. Ναι, χάσαμε τον ήχο του Βασίλη του Σκουντή πάλι. Δυστυχώς δεν σε ακούμε, Βασίλη, χάθηκε πάλι ο ήχος. Πρέπει πάλι να συνδεθεί ο Βασίλης, να βγει και να ξαναμπεί. Ναι. Ο Ρέμος πρέπει να έρθει στη σύνδεση. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. ο Ρέμος πρέπει να έρθει και να μην μας ακούει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου ο Χαρδαλιάς, που ναι, λέει μόνο να μένουμε στο σπίτι. Λοιπόν, αστειεύομαι για να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να επιστρέψει και ο Βασίλης στην κουβέντα. Το να δηλώνει ο Σκουρτόπουλος ότι θα μείνει ο Πιτίνο, μάλλον ότι θα ισχύσει η συμφωνία του Πιτίνο με την εθνική ομάδα, η προφορική συμφωνία, γιατί δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες και να το δηλώνει. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία και καμία αξία η δήλωσή του. Δεν είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας ο Σκουρτόπουλος για να ξέρει ποιος θα οδηγήσει την ομάδα του χρόνου σε προολυμπιακό. Και άλλωστε είπαμε ότι ένα από τα διδάγματα αυτής της πανδημίας είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε σχέδια τόσο μακροπρόθεσμα, μακρόπνοα. Εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Να περιμένουμε. Κινούμαστε σε χαρτογράφητα νερά. Αυτός ο ιός ήρθε από πολύ μακριά και ίσως πάει πολύ μακριά. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει για τη συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο αναβολής ακόμα και των εκλογών των αρχαιρεσιών στην Ομοσπονδία. Αν γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή μέχρι το τέλος του 2020, μια νέα διοίκηση θα αποφασίσει για όλα αυτά.
θα ξαναμετρήσει και θα ξαναυπολογίσει τα δεδομένα για να πάμε με τη σύνθεση που πρέπει να πάμε και όσο πιο ενωμένοι μπορούμε σε ένα προολυμπιακό για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που θέλουμε και που έχουμε για να προκριθούμε, διότι πρέπει να νικήσουμε και Καναδούς και Τούρκους. Δεν είναι εύκολη ούτε η ΜΕΝ ούτε η ΔΕ. Η ΜΕΝ με όλους τους NBA'ers, λογικά, του χρόνου. Η ΔΕ με το Λάρκιν και όχι μόνο. Δεν θα είναι ούτε αυτή, ούτε οι Τούρκοι θα είναι εύκολη λία, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες ομάδες που είναι στους δύο μικρούς ομίλους του Καναδά. Συνεπώς, ας κρατάμε και εδώ κάποιες επιφυλάξεις και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, έτσι όπως έφυγε, και δεν διστάζω να το πω, έτσι όπως έφυγε ο Πιτίνο στη δεύτερη θητεία του, που δεν ήταν πετυχημένη από τον Παναθηναϊκό, που φάνηκε δηλαδή ότι χρησιμοποίησε τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι για να επιστρέψει τη μεγάλη του αγάπη, το NCAA, νομίζω ότι και από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται η Ομοσπονδία, άρα δεν δεσμεύει και την επόμενη διοίκηση, αυτή που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες, με συμβόλαιο με τον Αμερικανό προπονητή, νομίζω ότι ο Πιτίνο δεν έχει δικαίωμα να κουτσάρει την εθνική ομάδα, ούτε θα μπορούσε να την προετοιμάσει, όπως είναι η άποψή μου και τη λέω ευθαρσώς, επειδή το συζητάμε τώρα και μας ακούνε αρκετοί από ό,τι βλέπω και στο live. Δεν χρειάζεται να ξαναφέρω όλα τα ονόματα και πολλοί Θεσσαλονικοί φίλοι έχουν δει και μας βλέπουν τώρα. Φαντάζομαι και πολλοί από την Κύπρο, ο Αντώνη θα παρακολουθήσει, εσύ μας ακούνε. Η άποψή μου είναι ότι δεν δικαιούται πλέον ο Πιτίνο να κουτσάρει την εθνική ομάδα, επειδή έχει ένα στόχο, ένα ορόσημο να κουτσάρει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέμα δικό του είναι. Ας τα κατάφερνε με το Μεξικό ή με οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα, δεν ξέρω. Ας πάει στο τεχνικό team των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι στον τρόπο που έφυγε από την Ελλάδα την δεύτερη φορά και από τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου άρεσε, παρότι είχα πολύ καλή σχέση μαζί του και είχα καταλάβει και το σκεπτικό του, που ήταν κινήθηκε σε πολύ καλές βάσεις και σε μια πολύ καλή λογική, γιατί διάλεξε ένα καινούριο μοντέλο με Αμερικανούς βοηθούς, με Έλληνες βοηθούς, με τον κορυφαίο Έλληνα γυμναστή ή τουλάχιστον ένα από τους κορυφαίους Έλληνες γυμναστές και από τους κορυφαίους ολόκληρη την Ευρωλίγκα, τον Κώστα τον Χατζηχρήστο, τον Σωτήρη τον Μανολόπλο, με τους δύο Αμερικανούς βοηθούς. Ήθελε να κάνει πράγματα για την εθνική μας ομάδα. Νομίζω τώρα δεν δικαιούται να κοουτσάρει αυτός. Και η πρότασή μου είναι, και κλείνω για να ακούσουμε τον Βασίλη που πρέπει τώρα να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η πρότασή μου είναι ένα μοντέλο αμερικανικό, όχι με Πιτίνο όμως, χωρίς Πιτίνο. Ένα αμερικανικό μοντέλο με Έλληνες προπονητές. Εγώ δηλαδή, αν αληθεύει κιόλας το γεγονός ότι παρότι πριν από δύο χρόνια είχε αρνηθεί λόγω των υποχρεώσεων του με την ΤΣΕΣΚΑ ο Δημήτρης Ιτούδης να αναλάβει την εθνική ηγεσία, την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, η πρότασή μου είναι ότι Ιτούδης, Μπαρτζόκας και Σφερόπουλος θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα ή και Πρίφτης ή τέλος πάντων δύο από τους τέσσερις ή τρεις από τους τέσσερις ή και οι τέσσερις στην ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να είναι το τεχνικό team της εθνικής ομάδας στη νέα εποχή. Και αν δεν μπορούν να είναι κανένας από αυτούς, και πάλι θα το πω γιατί το έχω πει και πριν από δύο χρόνια όταν τέθηκε το ζήτημα το 17 μετά τον Κατσικάρη, τότε που ανέλαβε ο Μίσας, και μετά το Μίσα που ανέλαβε ο Σκουρτόπουλος στην Εθνική Ανδρών, νομίζω ότι εάν δεν μπορούμε να έχουμε τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας ή τον Πρίφτη, πρέπει να ξαναδώσουμε την ομάδα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, και όχι να κυνηγάμε την ουρά μας ή να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού, γιατί κίνηση εντυπωσιασμού θεωρώ ότι ήταν ο Πιτίνο που πλέον δεν μπορεί να εμπνεύσει. Δεν ενέπνευσε φέτος ούτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι γνωστά τα θέματα με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εμπνεύσει. Και επιστρέφω σε αυτό και κλείνω. Του λέγαμε νωρίτερα ότι η λύση είναι να βρεθούν άνθρωποι και σε διοικητικό επίπεδο και σε προπονητικό αγωνιστικό επίπεδο που θα εμπνεύσουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχει φτιαχτεί το πρόβλημα. Μπορείς. Δεν τον έχει κολλήσει και η εικόνα στον Βασίλη Σκουντή. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζει με το ίντερνετ, ναι. Ίσως δεν ξέρω. Όχι, δεν μας ακούει.
Θέλω να πω. Φίλε Αντώνη, άλλο ένα μήνυμα στο Παναθηναϊκό να ακούσουμε μήνυμα. Την άποψή του και για τον προπονητή της εθνικής ομάδας να ξαναμπεί, να κάνει άλλη μια προσπάθεια, γιατί η εικόνα του έρχεται, αλλά δεν έρχεται ο ήχος του για δεύτερη φορά. Και τώρα έχει παγώσει και η εικόνα. Και πλέον να δούμε αν υπάρχουν άλλες. Να, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε. Βασίλη, μας ακούς? Όχι. Δυστυχώς. Όχι ακόμα. Πρέπει να ξαναμπεί. Έφυγε. Ναι. Ωραία. Προσπαθεί και πάλι. Προσπαθεί και πάλι. Κάτι που έλεγα, το είπες και εσύ, το ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη. Η Εθνική αυτή τη στιγμή έχει έναν, θα μπορούσε να το πει κάποιος, σούπερ ήρωα, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Κάτι ναι. Τέτοιο, νομίζω ότι δεν το είχε ποτέ η Εθνική. Είχαμε μεν τον Γκάλι, τον Διαμαντίδη, τον Σπανούλη, τα μεγάλα ονόματα, αλλά ήταν όλη ναι. Η ομάδα στο πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Ήταν η απόσταση μεταξύ των παιχτών ήταν πολύ κοντά. Τώρα αυτό με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο δεν το έχουμε ξαναζήσει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ο MVP του NBA της περασμένης χρονιάς και νομίζω ότι ναι. Αυτό πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητής, όποιος προπονητής και να έρθει, θα πρέπει να διαχειριστεί. Χρειάζεται Αντώνη ένα πλάνο, καταρχάς να ξέρουμε ότι θα έρθει στις επόμενες διοργανώσεις ο Αντετοκούμπο. Εφόσον ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει σε επόμενες διοργανώσεις, γιατί φέτος το Προολυμπιακό, αν συνεχιζόταν κανονικά η ζωή και προχωρούσαν τα πράγματα, στο NBA οι Bucks θα πήγαιναν σίγουρα τελικούς της δικής του περιφέρειας και μάλλον τελικούς και ίσως σε πολλά παιχνίδια για τη διεκδίκηση του τίτλου. Άρα ο Αντετοκούμπο δεν προλάβαινε, θα τέλειωνε 2 μέρες πριν από το Προολυμπιακό, άρα δεν θα πήγαινε φέτος στο Προολυμπιακό τουλάχιστον. Εάν ξέρουμε ότι θα έρθει, για παράδειγμα του χρόνου στο Προολυμπιακό, τότε πρέπει να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί, να εκπονηθεί ένα πλάνο, μια μελέτη για την καλύτερη αξιοποίησή του. Αυτό που δεν κάναμε στο παγκόσμιο. Δεν αξιοποιήθηκε όπως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος παίκτης από την εθνική μας ομάδα. Εκεί επικεντρώνω εγώ την κριτική μου. Είναι καλοπροαίρετη, δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, δεν ρίχνω την ευθύνη σε έναν. Απλά φέρνω το παράδειγμα των Σέρβων, το παράδειγμα των Αμερικανών, που μαζεύουν την αφρόκρεμα. Μαζεύουν δηλαδή, οι Ισπανοί φέρουν τον προπονητή που δουλεύει στο NBA. Δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά εκ των πραγμάτων, ακόμα και αν δεχθούμε ότι παραμένει η σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας λόγω του ότι δίστανται οι απόψεις για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και ας πούμε ότι αποφασίζει η κυβέρνηση και λέει όλες οι εκλογές της Ομοσπονδίας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021. Άρα παραμένει η σημερινή διοίκηση Βασιλακόπουλου στην Ομοσπονδία. Μπορεί να πάρει πίσω την απόφασή του να μην έχει τον Πιτίνο για να ξαναβάλει τον Σκουρτόπουλο? Όχι, παραδέχτηκε μετά το παγκόσμιο ότι ο Σκουρτόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει στην Εθνική Ανδρών. Θα είναι μια εμβαλωματική λύση για τα παράθυρα και θα πάει να πάρει κοινή συνενέση με συμφωνία και των δύο πλευρών την εθνική ομάδα κάτω των 20. Την εθνική νέων που λέμε. Και αποφάσισε η σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας να αναθέσει την ομάδα στον Πιτίνο. Από τη στιγμή που αποφασίζει Πιτίνο, παραδέχεται ότι ήταν λάθος ο Σκουρτόπουλος στο παγκόσμιο. Ή αν δεν ήταν λάθος, ότι απέτυχε σε κάθε περίπτωση. Άρα, εδώ έχουμε ένα δεδομένο, ένα κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ο τρόπος που έφυγε ο Πιτίνο από την Ελλάδα στη δεύτερη εποχή του, στη δεύτερη θητεία του, στον Παναθηναϊκό. Ο τρόπος που έφυγε δεν τον κολακεύει. Ακόμα κι αν προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με τις δηλώσεις που έκανε εκ των υστέρων και για τον Παναθηναϊκό και για την εθνική ομάδα. Νομίζω πλέον το μπασκετικό κοινό, όλοι όσοι αποτελούν τη σάρκα, το είναι της εθνικής ομάδας, δεν αποδέχονται πλέον αυτή την κατάσταση. Θέλουν κάτι πιο πιστικό, κάτι καλύτερο. Δηλαδή θέλουν μια λύση μακροπρόθεσμη, μακροβιότερη, που θα δώσει και εκτός από το όραμα και την ελπίδα και την προοπτική. Αυτή η λύση, κατά την άποψή μου, περιμένοντας και τον Βασίλη να ακούσουμε και τη δική του θέση, είναι η λύση της συνεργασίας των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών σε αυτό το επίπεδο. Και τους ανέφερα. Είχε προθυμοποιηθεί ο Ιτούδης, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Εθνική Σλοβενίας. Εμένα θα μου κακοφανεί δηλαδή αν ο Ιτούδης μας κερδίσει με την Εθνική Σλοβενίας και κοουτσάρει τον
Ντόνσιτς και τον Ντράγκιτς. Και δεν κουτσάρει τον Καλάθη και τον Σλούκα, τον Παπαπέτρου, τον Πρίντεζη και τα άλλα παιδιά. Θα μου κακοφανεί. Ειδικά όταν διαβάζω ότι τον περασμένο Οκτώβριο είπε: Έρχομαι και αναλαμβάνω αμυστή την εθνική ομάδα, γιατί τώρα με αφήνει η Τσέσκα. Όμως δεν λέω μόνο ένα όνομα. Λέω ότι υπάρχει ο Ιτούδης, υπάρχει ο Μπαρτζόκας, υπάρχει ο Σφερόπουλος, υπάρχει ο Πρίφτης. Πρωτοκλασάτοι Έλληνες προπονητές. Μπορούν όλοι μαζί. Ευχής έργων θα είναι. Μπορούν δύο από τους τέσσερις. Μακάρι. Έστω ένας από τους τέσσερις με κάποιους βοηθούς. Ακόμα και έτσι. Δεν μπορεί κανένας τους. Υπάρχει ο Παναγιώτης Αγιαννάκης. Που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και με ένα σύγχρονο επιτελείο βοηθών θα μπορούσε να ξαναδώσει το όραμα και την προοπτική. Την ελπίδα που λέμε και να εμπνεύσει τα νέα παιδιά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε καλύτερα αυτό το πράγμα και ούτε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα επιχειρήματα. Για τον πάγκο της εθνικής ομάδας έχει αποδειχθεί δεκαετίες τώρα ότι ταιριάζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι προπονητές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το DNA μας είναι η άμυνα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν είχαμε ποτέ καλούς σουτέρ και τώρα έχουμε την ευλογία να διαθέτουμε τον Αντετοκούμπο. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε και εμπορικά και αγωνιστικά. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι γύρω από αυτόν. Όπως έκαναν οι Bucks, όπως έκαναν παλιότερα οι Bulls με τον Jordan, γιατί είναι και επίτευγμα και ρολόγο του Last Dance, έφτιαξαν την ομάδα γύρω από τα χαρακτηριστικά του Jordan. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αλλά γι' αυτό πρέπει να δουλέψουν στο πολύ υψηλό επίπεδο οι κορυφαίοι που έχουμε. Και ευτυχώς διαθέτουμε πολλούς από τους καλύτερους νέους Ευρωπαίους προπονητές. Δεν είναι απλά οι καλύτεροι Έλληνες προπονητές. Είναι στην λίστα των κορυφαίων Ευρωπαίων προπονητών ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας, ο Σφερόπουλος και ο Πρίφτης. Δεν υστερούν σε τίποτα από κανέναν άλλον. Έτσι. Τι άλλο να πούμε τώρα. Χρειάζεται να πούμε κάτι για το βιογραφικό του Ιτούδη ή του Μπαρτζόκα ή του Σφερόπουλου που πήγε στην Μακάμπη και έκανε τρομερά πράγματα ή του Πρίφτη που τα καταφέρνει και στο εξωτερικό εξίσου καλά. Δεν χρειάζεται να μιλάμε περισσότερο, να το αναλύουμε παραπάνω. Χάνουν και οι λέξεις μερικές φορές το νόημά τους. Και όταν κάτι το έχεις μπροστά στα χέρια σου, μπροστά στα πόδια σου, μπροστά στα μάτια σου, καλό είναι να το επιλέγεις, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο που λέει και η παροιμία, και όχι να ψάχνεις έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τον οποίο τις περισσότερες φορές ενδεχομένως να μην μπορείς και να συνεννοηθείς. Δεν ξεχνάμε ότι πριν από 1-1,5 μήνα υπήρχαν διαρροές από την Ομοσπονδία που λέγανε ότι είναι υπερβολικές, ενώ ο ίδιος θα δούλευε αμυστή, χαρακτηρίστηκαν υπερβολικές οι απαιτήσεις του γιατί ήθελε 4 βοηθούς. Συγγνώμη, ή τον εμπιστεύεσαι τον προπονητή και υλοποιείς το πλάνο και τις επιθυμίες του, ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Και αν δεν μπορείς να τις υλοποιήσεις τις επιθυμίες του, δεν πας να κάνεις γάμο, εντός εισαγωγικών η λέξη γάμος, με έναν προπονητή αυτού του επίπεδου. Όταν παίρνεις τον Πιτίνο, πρέπει να ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν και κάποια πράγματα. Είναι σαν να θέλεις να οδηγήσεις μια Ferrari, αλλά να μην μπορείς να γεμίσεις το τεπόζιτο με καύσιμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θέλεις να πάρεις ένα πολυτελές αυτοκίνητο και δεν μπορείς να πληρώσεις τα καύσιμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι οξύμορο το σχήμα δηλαδή. Βαγγέλη, με ενημερώνει τώρα ο Βασίλης ο Σκουντής ότι τον πετάει συνεχώς έξω, άρα έχει πρόβλημα. Δεν θα μπορέσει να συνδεθεί, να συνεχίσει μαζί μας. Να περάσουμε λίγο στην Ευρωλίγκα, μιας ναι. και υπάρχει και η ερώτηση της Ιωάννας βέβαια που καλύφθηκε, αφορά το ίδιο άρθρο που αναφέρει για οριστική διακοπή. Το είδα και εγώ το άρθρο όσο συζητούσαμε και όσο περιμέναμε το Βασίλη, μπήκα και το είδα. Είναι αποκλειστικό του Cyprus Basket, του Cy, του συγκεκριμένου. Λέει δηλαδή ότι έχει πληροφορίες το Cy από τους αξιωματούχους της Ευρωλίγκας ότι η διακοπή είναι οριστική, ότι έχει πάρθει η απόφαση και ότι είναι τυπικό το θέμα της 24ης Μαΐου ως deadline για τις ανακοινώσεις. Λέει ότι είναι τυπική διαδικασία, υπάρχουν οι πληροφορίες, μπορεί να τις έχει τις πληροφορίες ο συντάκτης. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω όμως, ειδικά αν προέκυψαν τις τελευταίες ώρες τις πληροφορίες, είχα δουλειά στην τηλεόραση. Σήμερα μιλούσαμε για τα θέματα τα μπασκετικά με δύο ανθρώπους του χώρου. Το Σοφοκλή τον Πιλάβιο που υπήρξε και πρώην πρόεδρος ΣΕΠΟ είναι δικαστής του ΚΑΣ και ασχολείται και με τη FIBA εκπροσωπώντας παίκτες στις διεκδικήσεις τους για το πώς θα πάνε οι μειώσεις στα συμβόλαια των παίκτων από τη στιγμή που δεν συνεχίζουν τα πρωταθλήματα.
σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και με τον Ανδρέα Γκλινιαδάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Ελλήνων Παικτών, οι οποίοι δεν έχουν συμφωνήσει, παρά το οριστικό τη διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματο που λέγαμε, δεν έχουν συμφωνήσει για το ύψο τη αποζημίωση που θα πάρουν. Για το πόσου μισθού δηλαδή θα δώσει η ομάδα στου παίκτε, η κάθε ομάδα στου παίκτε. Δεν έχω τέτοια πληροφορία, δεν μπορώ να το πω. Αν κάτι δεν το έχω επιβεβαιώσει από δεύτερη και τρίτη πλευρά, δεν μπορώ να το πω, ειδικά τώρα που είναι τόσο λεφτά τα πράγματα. Και από τη στιγμή που έχει προηγηθεί η συνέντευξη τύπου του Τζόρντι Μπερτομέου, ο οποίος είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για δύο Final Eight στο EuroCup και στην Ευρωλίγκα τον Ιούλιο. Δεν διαψεύδω όμως κιόλας την πηγή και ούτε μπορώ να διαψεύδω τις πληροφορίες που έχει το συγκεκριμένο site, που κάνει πολύ καλή δουλειά αποδεδειγμένα, επαναλαμβάνω, τον τελευταίο καιρό που το παρακολουθώ κι εγώ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι έτσι, να έχει, να έχει οριστικά διακοπή η Ευρωλίγκα. Για πες μας όμως, να πούμε λίγο. Είπαμε όμως, Αντώνη, για να, για να μην παρεξηγούμαστε, ότι στην τελευταία συζήτηση, τηλεδιάσκεψη, επαφή του Μπερτομέου με τους ιδιοκτήτες των ομάδων και ειδικά των 11 που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, τα πολυετή συμβόλαια, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ομονόησαν και ήταν, χωρίς να έχουν προσυνεννοηθεί, κάθετοι εναντίον της συνέχισης του πρωταθλήματος και για την κανονική περίοδο και για τα play-off και την τελική φάση. Δεν ήθελαν δηλαδή να συνεχιστούν οι αγώνες, ήθελαν να διακοπεί, να μπει μια παύλα στη σεζόν. Θέλω να συζητήσουμε λίγο το μέλλον της Ευρωλίγκας και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα μετά από όλο αυτό που συμβαίνει με τον κορονοϊό. Ήδη ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ έκανε δηλώσεις ότι θα μειωθεί το budget κατά 30%. Ακούστηκε επίσης από τον πρόεδρο της Μπασκόνη ότι τα έσοδα της ομάδας θα πέσει και της SCB γενικότερα θα πέσουν κατά 30%. Φαίνεται ότι περνάμε σε μια νέα εποχή και πώς μπορούν να διαχειριστούν οι ομάδες αυτή τη νέα εποχή που, όπως φαίνεται, έρχεται. Οι ομάδες που έχουν σταθερά έσοδα από χορηγίες και εισιτήρια διαρκείας θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα, Αντώνη. Οι ομάδες που βασίζονται στο πορτοφόλι των ιδιοκτητών τους δεν θα έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Αναφέρω παραδείγματα για να γίνουμε απολύτως κατανοητοί. Η Μακάμπη, η Ζαλγύρης, ο Ερυθρός Αστέρας, τρία πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδων της Ευρωλίγκας που βασίζονται στον κόσμο, στο γήπεδό τους, στα διαρκείας και στους χορηγούς τους, για τα έσοδα μιλάμε πάντα, θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα πρέπει να μειώσουν σημαντικά, δραστικά τους προϋπολογισμούς τους. Θα πονέσουν αυτές οι ομάδες λόγω της πανδημίας. Ειδικά αν και τη νέα σεζόν τα παιχνίδια, τουλάχιστον στο ξεκίνημά τους, γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Άμα δεν ξέρουν οι οπαδοί τους, οι υποστηρικτές τους, οι φίλαθλοι τους ότι θα πάνε στο γήπεδο, δεν θα αγοράσουν διαρκείας, δεν θα δώσουν τα ωραία τους τα λεφτά για να πάρουν διαρκείας οι Ισραηλινοί, για να γεμίζει το Γιαντελιάου, το ίδιο οι Λιθουανοί, το ίδιο οι Σέρβοι και ούτω καθεξής. Οι ομάδες όμως που βασίζονται από πλευράς εσόδων, επαναλαμβάνω, στο πορτοφόλι των ιδιοκτητών τους, βλέπετε ΤΣΣΚΑ, είναι η ομάδα του στρατού, είναι η κυβέρνηση από πίσω. Βλέπε Ρεάλ. Δεν είναι καμία κυβέρνηση της Ισπανίας από πίσω, αλλά βασίζεται στη μεγάλη δεξαμενή του ποδοσφαίρου, στο τεράστιο μπάτζετ που έχει το ποδόσφαιρο. Και δίνουν και κάποια ψίχουλα, 30-40 εκατομμυριάκια, είναι ψίχουλα για το ποδόσφαιρο της Ρεάλ, κοστίζει ένας ποδοσφαιριστής τόσα, για να φτιάξει μια ομάδα που θα πάει να σαρώσει τα τρόπια στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, η Φενέρ δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι ΤΣΣΚΑ, αλλά ο Ερντογάν είναι γνωστό ότι υποστηρίζει την Φενέρ και όσο υπάρχει Ερντογάν θα κάνει τα στραβά μάτια στα 600 εκατομμύρια χρέος που έχει η Φενέρ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί και θα την αφήνει να δουλεύει όπως δουλεύει μέχρι τώρα. Άρα έχει μεγάλη πιθανότητα με Ερντογάν η Φενέρ να κρατήσει και τον Μπράντοβιτς και τον Σλούκα που είναι πρόσωπο των ημερών για το αν θα γυρίσει στην Ελλάδα για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής ή αν θα πάει Ισπανία για Ρεάλ ή Μπαρσελόνα αντιστοίχως. Η Μπαρσελόνα το ίδιο πράγμα. Η Μπαρσελόνα δεν βασίζεται στο Παλάου Μπλαουγκράνα αν θα γεμίσει ή όχι. Είναι ένα παλαιϊκό γήπεδο που χωράει ελάχιστο σε σχέση με το ποδοσφαιρικό, σε σχέση με τα μεγάλα μπασκετικά.
4.500-5.000 κόσμο και ούτε βασίζεται στα διαρκεία της. Θα πάρει τα χρήματα από το ποδόσφαιρο. Άρα ούτε η Μπαρσελόνα θα επηρεαστεί. Η Μπασκόνια όμως θα επηρεαστεί, για παράδειγμα. Οι άλλες περιφερειακές δυνάμεις θα επηρεαστούν. Η Βιλερμπάν θα επηρεαστεί εάν ο Πάρκερ δεν θέλει να ξαναβάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη από την πανδημία. Άρα πάμε, επαναλαμβάνω, σε αχαρτογράφητα νερά και υπάρχει μια ομάδα, ένα γκρουπ ομάδων που θα επηρεαστούν προς τα κάτω, αρνητικά. Θα υποχρεωθούν να μειώσουν τους προϋπολογισμούς. Για τις ελληνικές ομάδες τώρα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ακολουθήσουν πιο συγκρατημένη οικονομική πολιτική. Είναι φανερό αυτό. Δεν μπορούν να ξοδεύσουν πάρα πολλά, παραπάνω από όσα ξόδευαν μέχρι τώρα. Θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων, θα χάσουν περισσότερα, γιατί θα έχουν μειωμένα έσοδα κατά 30, 40, 50% στη χειρότερη. Δεν πιστεύω ότι θα έχουν. Δεν πιστεύω την άποψη, την εξέφρασε και ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, ότι θα μειωθούν τα έσοδα του χρόνου κατά 50%. Νομίζω όμως ότι κατά 30% μεσοσταθμικά θα μειωθούν σίγουρα. Άρα το πολύ πολύ να καλύψουν από την τσέπη τους οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αυτή τη χασούρα του 30%. Για τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, επειδή δεν παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει απώλεια εσόδων και από εκεί. Ναι. Κατά τα λοιπά, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες προβλέψεις. Η ΕΦΕΣ, για παράδειγμα, θα μειώσει συνολικά τον προϋπολογισμό της, αλλά όχι το budget που θα δώσει στους πρωτοκλασσάτους. Βλέπε Λάρκιν. Το Λάρκιν, παρά τις μειώσεις που θα κάνει, τον έκλεισε με 7,5 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Και αυτό θα συμβεί και με όλους τους superstars της Ευρωλίγκας. Οι πραγματικοί στάρ της Ευρωλίγκας θα τα πάρουν τα χρήματα. Αν δεν τα πάρει δηλαδή ο Καλάθης από τον Παναθηναϊκό, θα πάει σε άλλη ομάδα. Και αν δεν βρει στην Ευρώπη, θα βρει στην Κίνα. Ή θα ξαναπάει στο NBA. Θα τα πάρει πάντως. Στο NBA είναι λίγο δύσκολο να ξαναπάει, αλλά λέμε. Θα τα βρει τα χρήματα ο Καλάθης. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να του μειώσει το ποσό στο μισό, γιατί ακούστηκε και αυτό, δεν νομίζω θα το καταφέρει. Εκτός αν τον αφήσει να παίξει κάπου αλλού. Ήρθε μια ερώτηση από τον Τσόσο Παπαδόπουλο. Λέει, ποια είναι η άποψή σου για τους νέους Έλληνες παίκτες και το πρόγραμμα της ΕΟΚ, και γιατί η άποψή του είναι ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει γενικά. Και ευτυχώς υπάρχουν ομάδες όπως ο Προμηθείας και η ΑΕΚ και άλλες που μαζεύουν ό,τι ταλέντο υπάρχει, αξιοποιείται. Έχει και ένα δεύτερο σκέλος η ερώτηση, θα την πούμε μετά. Στο πρώτο σκέλος, λοιπόν, απαντώντας, συμφωνώ, δεν γίνεται καλή δουλειά στις μικρές εθνικές ομάδες. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια στην Παμπέδων με τον Χρήστο τον Σγουρίτσα, αλλά δεν συνεχίζεται στις άλλες ηλικιακές κατηγορίες, κακώς. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει μια φιλοσοφία. Θα έπρεπε να υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει από τούδε και στο εξής. Αλήθεια είναι ότι 2-3 ομάδες, άντε 4, μαζεύουν την αφρόκρεμα πλέον. Και είναι ο Προμηθέας Πάτρας, με το Ματζούκα να είναι η κορυφαία περίπτωση, είναι το Περιστέρι, είναι η ΑΕΚ, και κάνουν προσπάθειες τώρα και κάποιες ακόμη ομάδες να μαζέψουν κάποιους καλούς παίκτες. Προσπαθεί και ο Ολυμπιακός, προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί και ο Πανιώνιος, αλλά βασικά είναι Προμηθέας, για μένα ΑΕΚ, Περιστέρι, βάλτε όποια σειρά θέλετε, που μαζεύουν τους καλύτερους. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, αυτό είναι άσχημο, και γι' αυτό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα επόμενα χρόνια δεν θα βγουν πολύ μεγάλοι παίκτες. Δεν θα ξεμείνει η εθνική ομάδα, δεν θα ξεμείνει το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν θα βγάζουμε με την ποσότητα που βγάζαμε στο παρελθόν μεγάλα αστέρια. Το δεύτερο σκέλος. Λέει, ποια είναι η άποψη για τους 6 ξένους στο πρωτάθλημα, και τέλος, και έχει ακόμα ένα τρίτο σκέλος, αν θεωρείς ότι η απουσία του Ντόρσεϊ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποτυχία του με τον μπάσκετ. Αρχίζω από το τελευταίο, και η απουσία και του Ντόρσεϊ έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο του Ντόρσεϊ. Έπαιξε ρόλο. Όντως έπαιξε ρόλο, αλλά δεν έφτανε μόνο ο Ντόρσεϊ. Έγιναν και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Μίτογλου έπρεπε να είναι στην εθνική ομάδα, εκτός από τον Ντόρσεϊ. Ο Μίτογλου έπρεπε να είναι στην εθνική ομάδα. Και άλλα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Ναι, ο Ντόρσεϊ θα έπρεπε να είναι ένας παίκτης που θα βοηθούσε την εθνική ομάδα, ένας παίκτης που είχε θέση στη 12η. Φεύγουμε από εκεί.
Πηγαίνουμε στο ερώτημα για τους 6 ξένους. Για τους 6 ξένους. Να μια ωραία πρόταση. Να μια ωραία πρόταση. Από τη στιγμή που μειώνονται οι προϋπολογισμοί, από τη στιγμή που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κλειστά συμβόλαια στην Ευρωλίγκα και από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε όλοι λίγο έως πολύ που κυμαίνονται οι υπόλοιπες ομάδες, δεν χρειάζονται 6 ξένοι. Δεν χρειάζονται δηλαδή ξένοι αμφιβόλου ποιότητας, αμφιβόλου αξίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για να πάρεις καλούς ξένους που θα βοηθήσουν και την ομάδα και τους Έλληνες παίκτες να γίνουν και αυτοί καλύτεροι, νομίζω ότι πρέπει να μειωθούν οι 6 ξένοι από το ελληνικό πρωτάθλημα με απόφαση και της Λίγκας και τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε η Ομοσπονδία. Και να γίνουν καταρχάς 5 ή 4. Εάν ανέβουν οι προϋπολογισμοί, εάν ανοίξει το πουγγί, ανοίξουν το πορτοφόλι οι ομάδες και βρουν χρήματα και μπορούν να παίρνουν πρωτοπλασά τους Αμερικανούς και να κοντάρουν τις ομάδες της Κίνας στο πλαζάρι των μεταγραφών, σύμφωνοι. Να κοντάρουν οι ελληνικές ομάδες, τις ισπανικές, τις γαλλικές, τις ιταλικές, τις ρωσικές, τις τουρκικές ομάδες, σύμφωνοι. Να μείνουν 6 ξένοι. Αλλά επαναλαμβάνω, εξαιρούμε τις ομάδες της Ευρωλίγκας που έτσι κι αλλιώς έχουν δικαίωμα να πάρουν όσους ξένους θέλουν. Και 12 που λέει ο λόγος. Στο ελληνικό πρωτάθλημα οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να φέρνουν έναν μέτριο Αμερικανό και να μην δίνουν την ευκαιρία σε έναν γηγενή. Δηλαδή, γιατί να παίζει ο Κάλαχαν στο Περιστέρι και να μην παίζει ο Ζώης Καράμπελας. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά και ο Ζώης Καράμπελας. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Μην πιαστούμε από αυτό. Γιατί να μην παίζει ο Μαντζούκας στον Προμηθέα που παίζει. Γιατί να μην παίζει ο Αγραβάνης να ξαναγυρίσει να παίξει στον Ολυμπιακό που μπορεί να γίνει. Και ούτω καθεξής. Γιατί να μην παίζει ο Τολιόπουλος στην ΑΕΚ ή σε όποια άλλη ομάδα και να έρχεται ένας ξένος που θα παίξει ένα μάτ, 4 μάτ θα είναι τραυματίας ή που δεν θα προσφέρει όσα περίμενε η ομάδα και θα γίνει αλλαγή για να έρθει ένας άλλος και ένας άλλος και ένας άλλος. Κάποια στιγμή μετρούσαμε στα πρώτα χρόνια της διοίκησης του Μάκη Αγγελόπουλου στην ΑΕΚ την πρώτη διετία και πριν την έναρξη της τρίτης χρονιάς είχε αλλάξει η ΑΕΚ 30 ξένους παίκτες. Αυτό περιορίστηκε στη συνέχεια. Δεν είναι καλό πράγμα. Ούτε ομάδες καλές μπορείς να φτιάξεις αν δεν έχεις σταθερό κορμό. Ούτε βεβαίως δίνεις ευκαιρίες σε νέους παίκτες. Και πριν μιλάμε για την ΑΕΚ. Καλή ξένη της ΑΕΚ. Της δώσαν ένα κύπελο. Και ο Ρέι και τα άλλα παιδιά. Αλλά ο Καβόπουλος πότε θα παίξει, που είναι και υποψήφιος στον draft. Καλή ξένη του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ο Ποκουσέφσκι πότε θα παίξει. Αν μπει στον draft, θα φύγει. Αν μπει σε καλή θέση στον draft και η ομάδα του NBA πληρώσει τον buyout που είναι 1 εκατομμύριο, έφυγε. Πριν προλάβει να τον δει στην ανδρική ομάδα Ολυμπιακός, δηλαδή, ο Ποκουσέφσκι πάει στο NBA. Άρα δεν προλαβαίνει ούτε να τον δει τον παίκτη να αντιθεί και να κάνει εισδό πριν από τον τζάμπο. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο προβληματισμό και καλύτερο προγραμματισμό. Εντάξει, τώρα μας έχεις και γραφίζει και ένα πρόβλημα που υπάρχει και εδώ στην Κύπρο και γίνεται πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος, η οποία είναι και αυτό η μείωση των ξένων. Είναι και εδώ πολύ έντονο το πρόβλημα των Κυπρίων να μην αγωνίζονται στις ομάδες, ειδικότερα τα νέα παιδιά, αυτά δηλαδή που βρίσκονται στην εθνική ομάδα της χώρας μας και δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν χρόνο στις ομάδες τους. Περιμένουμε δηλαδή μέσα από την εθνική να μπορέσουν να πάρουν χρόνο και να παίξουν στην εθνική ομάδα, να βγάλουν 40 λεπτά τη στιγμή που στις ομάδες τους αγωνίζονται 5 με 10 λεπτά το πόλι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, βέβαια. Κοιτάζω, Ρίνο, και μόνο για να μας πιάσω, συζητάμε μήπως έχει προκύψει κανένα νέο με το θέμα που έβαλες για την Ευρωλίγκα, Αντώνη, αλλά δεν βλέπω. Δεν το βλέπω, όχι. Να πάμε στην συνέχεια της ερώτησης από τον Δημήτρη Καρπέτα, ο οποίος λέει ότι μήπως στις εθνικές ομάδες των παμπέδων, παιδών, εφήβων πρέπει να πάνε πλέον προπονητές, νέα παιδιά με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά και όχι και οι ίδιοι που ξέρουμε πώς πάνε. Σίγουρα, αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο εθνικός προπονητής. Πρέπει να καθιερώσουμε το θεσμό του εθνικού προπονητή. Δηλαδή του ανθρώπου που θα αποφασίζει και για την ενιαία φιλοσοφία που λέγαμε νωρίτερα, για το τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίζει ο εθνικός προπονητής. Συμφωνώ. Αυτό που το φαινόμενο των κάποιων ομάδων που κατά καιρούς εμφανίζονται στην Α1
κάνω ένα ξεπέταγμα με κάποιον συνήθως πρόεδρο που έχει πολλά λεφτά από πίσω και σπρώχνει, παίρνει ξένους. Αυτά, δηλαδή ομάδες που δεν βάζουν ένα μακροχρόνιο πλάνο, στο τέλος απογοητεύονται οι ίδιοι, εξαφανίζονται, οι ομάδες πέφτουν. Αυτό έχει κάνει πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η σταθερότητα των διοικήσεων, οι αξιόπιστες διοικήσεις. Και αυτό πρέπει να λυθεί. Νομίζω όμως ότι φέτος και λόγω της πανδημίας και όλων των παρεπόμενων της πανδημίας θα μπουν αυστηροί κανόνες επιτέλους και όσες ομάδες δεν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις δεν θα πάρουν πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό θα λυθεί φέτος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και θα έχουμε εκπλήξεις. Εκπλήξεις, μεγάλες εκπλήξεις τον Αύγουστο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Πλησιάζουμε στις 9, Αντώνη, και επειδή έχω ανηλυμένη υποχρέωση μετά τις 9, αν έχουμε 2-3 ερωτήσεις ακόμα, για να ολοκληρώσουμε, συμπληρώνουμε σχεδόν 2 ώρες. Τις ερωτήσεις έχουμε καλύψει όλες από ό,τι βλέπω. Χαιρετίσματα πάρα πολλά συνεχίζουν να έρχονται. Πραγματικά ήταν πολύτιμο όσα μας είπες, Βαγγέλη, και ο Βασίλης όσο τον είχαμε βέβαια κοντά μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που είσαι εδώ. Εγώ θα σας ευχαριστήσω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα παιδιά και στην Ομοσπονδία και στην Εύα που κάνει τρομερή δουλειά όλα τα τελευταία χρόνια. Και στον Άθο και σε όλα τα και στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος δεν ξέρω αν εμφανίστηκε. Ο Ανδρέας ήταν στην παρέα μας απόψε. Έστειλε κανένα μήνυμα. Μήνυμα δεν έστειλε, αλλά σίγουρα θα είναι κάπου να μας ακούει. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους. Με το καλό να ξεπεράσουμε και αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία. Να ξημερώσουν καλύτερες μέρες και για την καθημερινότητά μας και για τον αθλητισμό και ειδικά για τον μπάσκετ. Και να ανταμώσουμε γρήγορα, να τα πούμε από κοντά. Και να φάμε σε φταλιές, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Να φάμε και σε φταλιές. Ωραία, σε ευχαριστώ και πάλι, Βαγγέλη. Ήταν καλό σας βράδυ, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σε όλους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.